Κάτι
της πρώτης φανέλα, αρετής φιλονήσιος, νεκτάριον τιμήσω με πιστή, ως έθεον θεράκοντα Χριστού. Αναμνήσει καριάς εις παντώτα πας, της εμπλακός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργούντι διά σου, ασυνία μάτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κακέφθητο, και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων τον ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Μήποτε οργιστή Κύριος. Σωτήρια. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πόσχομαι. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμον εν ημί, δειξά το εκ της καλής αναστροφής τα έργα του, εν πραήτη της σοφίας. Είδε σύλλον πικρών έχετε, και ρηθίαν εν την καρδία ημών. Μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ουκ εστιν αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλεπίγιος ψυχική δαιμονιώδης. Όπου γαρ ζήλος και ερηθεία, εκεί ακαταστασία και πανφαύλων πράγμα. Ιδε άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστη, έπειτα ειρηνική επίκης ευπηθείς μεστή ελέους και καρφών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρβός δε της δικαιοσύνης. Εν ειρήνη σπήρεται της ποιούση ειρήνη. Ειρήνη σε τη αναγνώση και παντή το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στους αυτούς μαθητές, ημείς εστέ το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όλους κειμένου, που δε καίους λίχνων και τη θέαση να αυτόν υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνή
και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτε το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσι ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμο ή τους προφήτας, ου πήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαλλεύω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, ιώτα εν, η μία κεραίω μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Όσε αν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δάν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Έλαμψον εν τας καρδίες των εντάθας σκεπτωμένων το φως του αίδιον, ότι σον θέλει να εστί το συνέρχεσθε ομοθυμαδών επί το αυτό.
σιγά υγεία σα των συνεταιρισμών και την κοινωνία των μαθητών σου. Εμφυσίσα αυτή πνεύμα συνεργασία και αδελφότητο. Ούτω γάρ τα βάρη αλλήλων βαστάζοντε, αναπληρούμεν τον νόμο σου και τη αγάπη αλλήλη δουλεύοντε, το αυτό φρονούμεν και το αγαθόν πράττουμεν. Δώσ' αυτή πνεύμα σοφία, πνεύμα συνέσεω, διάνοιξον του οφθαλμού αυτών που συγγένει το άγιο θέλημά σου. Και πλήρωσαν εντάχει πάντα τα αιτήματα αυτών, είναι νενή στόμανε και μια καρδιά δοξάζουμε και ανυμνούμε το ευλογητό όνομά σου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά φυλάτων διά του σταυρού σου φωνήτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, ετώσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόν δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, κτήνη και αίγη στους αιώνας την ανανομή, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε Δόξα. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού, Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων, των Εφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών, Διδασκάλων. Των Αγίων Πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνου, όσου τη μνήμη επετελέσαμε και πάντως, κατερίες της Νοαγμάτης και πάντως, συνάδελφοι και αγαπητοί μαθητές των εκκλησιαστικών σχολείων της χώρας, από την Κρήτη ως τη Φλόρινα και από την Ξάνθη ως την Πάτρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενόπληση εν εφεδρεία, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στην πρώτη ημερίδα ιστορίας και αρχαιονομίας της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Χαιρόμαστε όχι μόνο διότι η ημερίδα αυτή πρώτη, όπως είπαμε, διεξάγεται στη Λαμία, γεγονός εκτάκτως τιμητικό για το σχολείο μας, αλλά και διότι η ημερίδα αυτή διεξάγεται ανήμερα της εορτής του Αγίου Στυλιανού, προστάτου του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, προστάτου των Παιδών.
κορύφωση εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ξεκίνησε πέρυσι στα εκκλησιαστικά σχολεία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών. Δεν θα πω πολλά, θα είμαι λακωνικότατος. Απευθύνουμε θερμότατες ευχαριστίες προς τους πολιτικούς μας, την Ιερά Μητρόπολη Θεόδωρος που μας παραχωρεί το αρχιτεκτονικό της Καμάρη, το αμφιθέατρο για τη διεξαγωγή της ημερίδας, την Ιερά Μονή Αγάθων και τον Παναγιώτατο Γιώτατο Αγιοκαθηγούμενο για την φιλοξενία, το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας για την ποικιλότροπη στήριξή τους και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την προβολή. Θα παρακαλέσω τον Ελεοσημονογιώτατο Πατέρα Σταύρο Μπόζο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, να απευθύνει χαιρετισμό.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την οργάνωση της πρώτης ημερίδας ιστορίας και αρχαιονομίας της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και εύχομαι ολόψυχα στους συνέδρους καλή επιτυχία. Επίσης, εκφράζω τις θερμότατες ευχαριστίες μας στον οικοδεσπότη μας επικόριο επίσκοπο κύριο Νικόλαο, στη σεπτήραρχη της Εκκλησίας μας για την πνευματική ευλογία της ημερίδας, στους αόκνους συνεργάτες της εκπαιδεύσεώς μας, να τους αναφέρουμε έτσι και προσωπικά, τον Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας, κύριο Ιωάννη Ζαχαράκη, τον Εκπαιδευτικό του Ιδίου Σχολείου, κύριο Χρήστο Καλαζή και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας για τη συμμετοχή τους και την εργώδη προσπάθειά τους να εκπροσωπήσουν ευπροσώπως το παρελθόν των σχολείων τους, στην Ιερά Μονή Αγάθωνος για τις υποδομές φιλοξενίας της και στους κυρίους κυρίου Σπυρίδων από τον Γιάννη, Γεώργιο Καβαρδίνα και Γεώργιο Κουτζακιώτη για την ευγενική αποδοχή εξ αυτών για να συμμετάσχουν ως Επιστημονική Επιτροπή της ημερίδας. Επίσης, όλους όσοι παρευρίσκεστε εδώ, στον ευλογημένο αυτό χώρο, για να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω τον ευλογημότατο κύριο Σπυρίδωνα Κοντογιάννη και πρόεδρο της Επιστημονικής μας Επιτροπής να αναγνώσει μήνυμα του Αρχιεπισκόπου. Κύριος Ιερώνυμος, παρά την επιθυμία του να ευρίσκεται μαζί μας αυτή την ώρα, λόγω σοβαρών άλλων υποχρεώσεων, δεν είχε τη δυνατότητα να παρευρεθεί στην ημερίδα μας. Ανέθεσε λοιπόν την εκπροσώπησή του στον ομιλούντα. Γνωρίζει ο Μακαριότατος το έργο το οποίο επιτελούν τα εκκλησιαστικά σχολεία στο σύνολό τους και εκτιμά τόσο τα όσα μέχρι σήμερα έχουν προσφέρει και αναμένει τα πορίσματα των σημερινών συζητήσεων στην ημερίδα μας. Σε αυτή εντολή λοιπόν σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του για καλή επιτυχία της ημερίδος και τα θερμά συγχαρητήριά του προς τον προϊστάμενο της Διευθύνσεως Θρησκευτικής Εκπαιδεύσεως, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σταύρο Μπόζο, για την πρωτοβουλία του να οργανωθεί και τους σκόπους του να πραγματοποιηθεί η σημερινή ημερίδα, καθώς και προς όλους τους συντελέσσαντας την επιτυχία της ημερίδος. Όλος ιδιαιτέρως ο Μακαριότατος εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο, δια την μεταπολής ευχαριστίας αποδοχή του βαρετά του βάρους της φιλοξενίας της ημερίδος μας, και την μεταχαράς παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως του για την πραγματοποίησή της και για την ευχαρίστησή του να καλύψει όλα όσα αφορούν σε πρακτικά ζητήματα της ημερίδος, όπως διανομή και παροχή γευμάτων και δείπνου στους μετέχοντας την ημερίδα και για τους κατοικούντας βέβαια εκτός της περιοχής της Λαμίας. Ευχαριστίες πολλές και από μένα, Σεβασμιότατε Άγιε Φθιώτιδος, και συγχαρητήρια από την καρδιά μου, γιατί γνωρίζω την αγάπη σας για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, αφού και φιλοξενείτε αυτή τη στιγμή εδώ εκκλησιαστική σχολή, αλλά και την αγάπη σας για τα αρχεία της Εκκλησίας μας, διότι γεύτηκα την αγάπη σας αυτή όταν με τα πολλής χαράς την προστατεύσατε, την παρουσιάσατε μάλλον με τις παρεμβάσεις σας για το ιστορικό αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την Ιερά Σύνοδο, παρεμβάσεις για τις οποίες και σας ευχαριστώ και από τις θέσεις αυτής. Καλή επιτυχία στην ημερίδα μας, κατά την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα μέχρι σήμερα δεδομένα ιστορίας και αρχαιονομίας των σχολείων δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της επιστημονικής αυτής προσφοράς, να ακούσουμε τους προβληματισμούς
για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει η εκκλησιαστική εκπαίδευση. Πιστεύω ότι θα είναι μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση η μερίδα μας αυτή και εύχομαι να στεφθεί με απόλυτη επιστοιχία με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Μεγαλειοτάτου Αρχιεπισκόπου μας, ημών Σεβασμιότατε Άγιο Ευθυότητος και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Διαβλίας, καθώς και όλων όσων παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ. Ευαισθημολογιότητε προϊστάμενα της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, κυρία Περιφερειάρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, ευλογημότητε κύριε καθηγητέ και αγαπητά μου παιδιά, υπό διπλήν ιδιότητα σας καλωσορίζω στη Λαμία. Πρώτον, ως φιλοξενών Μητροπολίτης και δεύτερον, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην οποία έχω τη μεγάλη ευλογία φέτος να είμαι και αντιπρόεδρος. Με χαρά αποδεχθήκαμε να γίνει αυτή η ημερίδα, ή θα έλεγα εσπερίδα, των εκκλησιαστικών γυμνασίων λυκείων, διότι και εγώ είμαι γόνος της εκκλησιαστικής σχολής, της μητέρας και τροφού, όπως λέγω, Ριζαρίου. Και αισθάνομαι πάντοτε μια ιδιαίτερη χαρά, ένα σεβασμό, θα έλεγε και συγκίνηση, πως Άκης βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους που υπάρχουν δάσκαλοι, ιεροσπουδαστές των εκκλησιαστικών μας σχολών, για τις οποίες όλοι αγωνιούμε και προσευχόμεθα να επανέλθουν το πρωτόκτιστο κάλος. Το κάλος που είχαν μια εποχή και ήσαν σημαντικά φυτώρια της Εκκλησίας μας που προσέφεραν ιερείς, επιστήμονας, θεολόγους στην πατρίδα ή στην Εκκλησία. Ο συνοδικός αδελφός Μητροπολίτης Κεσαριανής Βίδωνος και ημιτού κ. Δανιήλ με παρακάλεσε να διαβάσω στην αγάπη σας τον χαιρετισμό του, τον οποίο αποστέλει ως πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου. Είναι 2-3 σελίδες, κάνετε λίγο υπομονή, θα είμαι σύντομος, να ακούσουμε τον Άγιο Κεσαριανής τι καταθέτει στην παρούσα ημερίδα. Προς τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτη Ευθυότητος κ. Νικόλαο Λαμίαν, εκπρόσωπον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην πρώτη ημερίδα ιστορίας και αρχαιονομίας δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως. Σεβασμιότατε, αξιοφρέως τα μέλη της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως εφημεριακού κλήρου και η ταπεινότητα μου συγχαίρουμε την πεφυλημένη σεβασμιότητά σας για την πραγματοποίηση της παρούσης πρώτης ημερίδας ιστορίας και αρχαιονομίας δεύτερου βαθμίου εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και φιλοξενείται ευγενώς και φιλοτίμως στην Ιερά Μητρόπολη σας, όχι μόνο στους φιλόξενους χώρους του Πνευματικού Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως σας, κυρίως όμως στο ενδιαφέρον, στην αγάπη και στην υποστήριξη που επιδεικνύεται για την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Το λειτουργούν στην καθέδρα σας εκκλησιαστικό λύκειο από τα αρχαιότερα της πατρίδος μας επιβεβαιώνει πάντα ταύτα. Στη συνέχεια, χαιρετίζομαι εγκαρδίως τα μέλη της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής, τους εισηγητές και τους συνέδρους. Ευχαριστούμε όλους για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους που προσέφεραν για την πραγματοποίηση και ευόδοση της ημερίδας και ιδιαιτέρως την αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εκκλησιαστική εκπαίδευση αποτελεί κοινό πεδίο δράσεως της πολιτείας και της Εκκλησίας, από τις απελευθερώσεις του γένους μας,
από την τουρκική δουλεία και τυραννία και τις συστάσεις του ελληνικού κράτους με σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες. Στα διερεύσαντα έτη η πολιτεία χρηματοδοτούσε την εκκλησιαστική εκπαίδευση έναντι της προσφοράς εκ μέρους της Εκκλησίας, της μοναστηριακής περιουσίας και της φορολογίας των ιερών μονών της Επικρατείας για την κάλυψη των κατά καιρούς αναγκών του κράτους. Η Εκκλησία νοηματοδοτούσε τη λειτουργία της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως. Οι ποιμένες της Εκκλησίας γνωρίζουν πως πρέπει να προετοιμαστεί, πώς πρέπει να προετοιμαστεί ο υποψήφιος κληρικός και η πολιτεία συνηγορεί σε αυτό το έργο, συμπαρίσταται και υποστηρίζει. Άνευτη συνεργασία των δύο τούτων κορυφαίων θεσμών στο κράτος, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η πολιτεία οφείλει να δώσει λόγο έντιμο και σοβαρό, όπως της έχει ζητηθεί από την Εκκλησία Πολάκης, όπως παραδείγματος χάρη από τον αείδημο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Μελέτιο Μεταξάκη, περί της τύχης της περιουσίας που διαχειρίστηκε και όχι όπως τότε απήντησε ότι κάηκαν τα βιβλία και πάντα τα συναφή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνεται να προστρέξουν στις εκκλησιαστικές αρχές να πληροφορηθούν περί αυτής. Η προσφάτως εκδοθήσα μελέτη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου του Δευτέρου με τίτλο «Η απάντηση της Εκκλησίας στα μυθεύματα του αντικληρικαλιστικού λαϊκισμού Αθήνα 2016» παραθέτει πλήρη στοιχεία και δεδομένα. Η παρούσα ημερίδα θα ανασύρει από την λήθη σημαντικά δεδομένα και πληροφορίες για την εξέλιξη και τις φάσεις της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως που θα χρησιμεύσουν αφενός μεν στην κατανόησή της αλλά και στο μέλλον εξέλιξή της ώστε να αποδίδει στην Εκκλησία και στην κοινωνία τους καρπούς της κοινής μερίμνης Εκκλησίας και Πολιτείας. Όταν η Πολιτεία δηλώνει ότι είναι ουδετερόθρησκη ή άθρησκη, τότε η αρμοδιότητα της Εκκλησίας αναδεικνύεται περισσότερο αναγκαία και επιτακτική για να καθορίσει την παιδεία που θα διαμορφώσει τους ποιμένες της Εκκλησίας. Ασφαλώς, όσοι πολεμούν την πίστη και την Εκκλησία και πιστεύουν ότι η θρησκεία αποτελεί το όπιο των λαών, δεν είναι η αναδεδειγμένη κατάλληλη. Η Ιερά Σύνοδος ελπίζει και επενδύει σε αυτή τη συνεργασία πολιτείας και Εκκλησίας. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ιερά Συνόδου, Εκκλησιαστικών Λυκείων και Γυμνασίων και Ιερών Μητροπόλεων. Συνεπώς χαιρόμαστε που διοργανώνεται αυτή η ημερίδα που θα δώσει την ευκαιρία να αναδειχθούν από το παρελθόν στοιχεία πολύτιμα για την εκκλησιαστική εκπαίδευση που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύγχρονη διακονία μας. Με θερμές ευχές και χριστές ελπίδες για την κατά Θεόν ευόδοση των εργασιών της ημερίδας, ο Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού Δανιήλ, πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου. Θέλω να προσθέσω στο ωραίο μήνυμα του Αγίου Κεσαριανής, ο οποίος διακατέχεται από αγωνία και το έχω διαπιστώσει πολλές φορές δια το μέλλον των εκκλησιαστικών μας σχολών, σήμερα όπως λέμε γυμνασίων και λυκείων. Λέγω μετά το μήνυμα, θέλω να καταθέσω επίσης ότι η πρώτη αυτή ημερίδα είναι κάτι το πολύ σημαντικό, διότι είναι η ημερίδα ιστορίας και αρχαιονομίας. Και όπως ετώνησε και ο κύριος καθηγητής, ο προϊστάμενος του Ιστορικού Αρχείου της Ιεράς Συνόδου, πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας και να σχεδιάσουμε και το μέλλον μας. Επιτρέψατε μου όμως, πατέρ Σταύρο και αγαπητοί μου, και προσωπικά να εκφράσω τον πόνο μου, διότι η εκκλησιαστική εκπαίδευση δεν ακολουθεί ιερατικό δρόμο. Στο χέρι μας είναι, αν όλοι διαφυλάξουμε αυτή τη μεγάλη παρακαταθήκη, των κτητόρων, όχι μόνο της Ελιζαρίου Σχολής, που γράφει εκεί η επιγραφή από τη Διαθήκη, εισέρχονται όσοι πρόκειται να ενδυθώσει το της ιεροσύνης ένδυμα, αλλά και όλων εκείνων των ιδρυτών που ίδρυσαν τα εκκλησιαστικά σχολεία, για να είναι, όπως είπα, το φυτώριο δια την Εκκλησία να αναδείξει υποψηφίους ιερείς. Βέβαια, όλοι δεν γίνονται ιερείς, γίνονται θεολόγοι,
γίνονται επιστήμονες, γίνονται καλοί άνθρωποι της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Να ευλογήσει ο Θεός. Γι' αυτό παρεκάλεσα και τελειώνω με τη σκέψη αυτή. Να κλείσει η ημερίδα με Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αύριο το πρωί. Θα παρακαλέσω να ξυπνήσετε νωρίς, όπως οι πατέρες στη Μονή Αγάθωνος, ξυπνάνε πολύ πρωί, να έρθετε περίπου 8.30 ώρα στη Μητρόπολη, θα σας έχουμε θέσεις, θα είναι όλα εξασφαλισμένα, θα συλλειτουργήσουμε με τον Άγιο Διαβλίας, τον Πατέρα Σταύρο. Να πάτε στα αναλόγια, έχουμε δύο καλούς βυζαντινούς χορούς. Θα είναι μια απόλαυση και μετά θα σας έχουμε μια δεξίωση στο Αγίο Πνευματικό Κέντρο, ώστε να φύγετε και με καλές αναμνήσεις και εντυπώσεις, όχι μόνο από την ωραία ημερίδα, που είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ καλή, διότι και η οργάνωσή της είναι άψογη, αλλά και από την αναστροφή των κατοίκων της περιοχής και από την ωραία περιοχή που είναι ιστορική και φιλόξενη. Καλή επιτυχία. Σεβασμιότατη, πανοσυλλογιότατε, κυρία Αντιδήμαρχη, λυπή εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τη Λαμία, για την πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, για την έδρα της Περιφέρειας Θεράς Ελλάδας, να φιλοξενεί αυτό το πρώτο συνέδριο ιστορίας και αρχαιονομίας της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Σε μια εποχή που οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας δοκιμάστηκαν, ένα τέτοιο συνέδριο είναι πολύ σημαντικό και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί τα συμπεράσματα και όσα προκύψουν από εδώ θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Μελέτης για να αντλήσουμε επιχειρήματα όλοι και να προσεγγίσουμε τη σημερινή πραγματικότητα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που στην πόλη της Λαμίας, σε αυτό εδώ το κόσμημα, φιλοξενείται αυτό το πρώτο συνέδριο ιστορίας και αρχαιονομίας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ από καρδιάς τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου, να ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθώ και να χαιρετήσω αυτό το συνέδριό σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία, την οποία θεωρώ βέβαια. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω για τον τελευταίο χαιρετισμό το Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, που έχει στηρίξει ποικιλοτρόπως την παρούσα ημερίδα, τον κύριο Ιωάννη Ζαχαράκη, να απευθύνει το χαιρετισμό του και μετά θα ετοιμάζεται το σχολείο της Πάτμα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος και Πρόεδρε της Σχολικής Εφορίας του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου και Γυμνασίου Λαμίας, κύριε Νικόλαε, Πανιερότατε Άγια Διαβλίας, κύριε Αλέξιε, Πανοσιολογιότατε Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Αγάθωνος με τη συνοδεία σας, Δυσμολογιότατε Πατέρα Σταύρο, Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος, κύριε Καραΐσκο, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λαμιαίων, κυρία Αργύρη,
αξιότιμη κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευρυτανίας, αξιότιμα μέλη της, αξιότιμη κύριε εκπρόσωπε των ΑΝΕΜ Φθιώτιδος, αξιότιμα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας, αξιότιμοι εκπρόσωποι αρχών του τόπου, εκπρόσωποι σχολείων, διευθυντές, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Χαιρόμαστε που η πρώτη ημερίδα ιστορίας και αρχαιονομίας της Εναλάδη Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης γίνεται στην έδρα του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, ενός σχολείου με ιστορία ενός ολόκληρου αιώνα. Η χαρά μας είναι διπλή. Πρώτον, διότι θα προβληθούν πτυχές από την ιστορία ολόκληρης της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ιστορία η οποία ξεκινά από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, και δεύτερον, γιατί δίνεται η ευκαιρία και στο σχολείο μας να αναδείξει μία έστω πτυχή της δικής του ιστορίας και προσφοράς στην εκπαίδευση, την Εκκλησία και την κοινωνία. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες της, αλλά και ανάλογη συνέχεια στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσουν οι εργασίες της ημερίδας. Θα παρακαλέσω τον ελογημότατο κύριο Γεώργιο Γκαλαρδίνα, καθηγητή, επίκουρο καθηγητή του κανονικού δικαίου στο Αριστοτέλειο, στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου, να λάβει τη θέση του και παρακαλώ την ομάδα από το Εκκλησιαστικό Λύκειο και Γυμνάσιο της Πατμιάδος να ξεκινήσει την ημερίδα. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε κυρίες και κύριοι, πριν δώσουμε τον λόγο στον εκπρόσωπο της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμητική συμπερίληψή μου στην Επιστημονική Επιτροπή της σημερινής ημερίδας. Με γεμίζει ιδιαίτερη χαρά η πρόσκληση αυτή, λόγω του ενδιαφέροντός μου για τα εκκλησιαστικά σχολεία, αλλά και για το γεγονός ότι υπηρέτησα για μία σχεδόν δεκαετία ως εκπαιδευτικός στα εκκλησιαστικά σχολεία στην ελληνική επικράτεια. Είχα υπηρετήσει σε 4 σχολεία. Στην πρώτη συνεδρία θα παρακολουθήσουμε 3 εισηγήσεις, σχετιζόμενες με τις δομές της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως από τον 18ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Κατά την πρώτη συνεδρίαση, πρώτη ομιλία από τον εκπαιδευτικό, τον κύριο Ευστάθιο Κότορο και τους μαθητές Ελευθέριο Μεγδαλιό και Βίκτορα Μεϊμάρη με θέμα το πρότυπο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης κατά τον 18ο αιώνα και ομοειδείς σχολές του υπόδουλου ελληνισμού. Έχετε το λόγο, κύριε Κότορε, και παρακαλούμε να σεβαστείτε τον χρόνο. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε Άγιε Φθιώτιδος, κύριε Νικόλαε, σεβασμιότατε Άγιε Διαβλίας, κύριε Αλέξιε, εδιασημολογιότατε Πατέρα Σταύρο, προϊστάμενε της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, σεβαστό Πρεσβυτέριο, αξιότιμοι ελογημότατοι κύριοι καθηγητέ, αξιότιμοι κύριοι, δεν ξέρω τι να αναφέρω, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Εκπροσωπώ το ιστορικότερο και αρχαιότερο σχολείο στην Ελλάδα, που η λειτουργία του φτάνει σήμερα τα 303 χρόνια. Αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι έρευνα μέσα από τη βιβλιοθήκη της Μονής του Θεολόγου, από μαθηματάρια και από χειρόγραφα μόνο. Δεν μιλάω για ιστορικά στοιχεία της σχολής μας, αλλά ό,τι έχει σχέση με τον κύκλο, μάλλον με τους κύκλους σπουδών στη σχολή της Πάτμων κατά τον 18ο αιώνα μέσα από τα μαθηματάρια. Η σχολή της Πάτμων, κατά τη μακραίων ιστορία της, προσέλαβε διάφορες προσωνυμίες, όπως ένθορ της Αποκαλύψεως Φροντιστήριων, Πατριαρχική Σχολή, Ακαδημία, Γυμνάσιο, Σεμινάριο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Αποκαλύψεως,
ελληνική σχολή, κοινή σχολή των ελληνικών μαθημάτων κατά τον Γρηγόριο Πέμπτο, τον μαθητή της, Πατινιάδα Εκκλησιαστική Σχολή από το 1947 και μετά. Η λειτουργία σχολείων μέσα σε εκκλησιαστικούς και μοναστηριακούς χώρους αποτελούσε συνήθεια ακόμα πρωτοβυζαντινή, που διατηρήθηκε και στους επόμενους αιώνες, ιδιαίτερα δε στα χρόνια της δουλείας. Η ίδρυση της σχολής του Μακαρίου αποτελεί τομή στην παράδοση της παιδείας του νησιού, γιατί οριοθετεί κυριολεκτικά την κατάσταση της οργανωμένης σχολικής παιδείας και την ξεχωρίζει αμετάκλητα πλέον από οποιαδήποτε μορφή παιδείας που προηγήθηκε εδώ. Η παιδεία που εγκαινιάζεται στη σχολή του Μακαρίου είναι παιδεία συστηματική και προγραμματισμένη και συμβαδίζει περίπου με εκείνη τη μεγάλη του γένου σχολή. Ακόμη παρακολουθεί την ανάλογη πορεία της παιδείας που παρήχαν τα άλλα σύγχρονά της σχολεία και το κυριότερο διεκδικεί το δικό της χώρο στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής νεότητας. Γίνεται πηγή εμφάνισης νέων εντελώς σχολείων και επάνδρωσης πολλών άλλων παλαιών. Οι δε διδάσκαλοί της με τα εγχειρίδια γραμματικής που συγγράφουν πρωτοστατούν στη διαμόρφωση δικής τους τάσης στον χώρο της διδασκαλίας και γραφής της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα της εξευγενισμένης απλοελληνικής διαλέκτου. Κάτι που πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί εδώ ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι τώρα η παιδεία έχει χαρακτήρα ακαδημαϊκό και καθαρά σχολικό, με ειδικευμένους στο είδος τους διδασκάλους, με προκαθορισμένη διδακτία ύλη, με χώρους διδασκαλίας και διαβίωση των μαθητών και αδιάκοπη λειτουργία. Η σχολή με το πρόσωπο αυτό συναγωνίστηκε όλα τα συγχρονά της γυμνασιακού τύπου παρόμοια σχολεία και τα ξεπέρασε σε φήμη και απόδοση και κατέκτησε τίτλους που εκείνα ποτέ τους δεν γνώρισαν. Αν εξαιρέσει κανείς τη μεγάλη του γένου σχολή, κανένα άλλο σχολείο δεν στελέχωσε με αποφύτους του και δεν ίδρυσε τόσο εντελώς νέα σχολεία στη χώρα όσο η σχολή της Πάτμου. Σαν το πιο μεγάλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της σχολής, πρέπει να θεωρηθεί η παροχή αδάπανης παιδείας. Και αυτό πρέπει να θεωρηθεί ίσως κάτι το μοναδικό στα χρονικά της παιδείας του υπόδου του ελληνισμού. Και σε αυτό προηγήθηκε κατά τρεις αιώνες από τους σημερινούς μεταλληφιστές της λεγόμενης δωρεάν παιδείας. Η παρουσία της στον χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως ανανέωσε την χριστιανική διάστασή του και τον μετέβαλε σε ένα νέο στουδίο αρετής και σοφίας για εκατοντάδες νέους που έγιναν Ιεραπόστολοι και Εθναπόστολοι. Έτσι, η Ιερά Αποκάλυψη της Πάτμου έγινε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παιδείας του νέου ελληνισμού. Για τα μαθήματα που δίδαξε ο Μακάριος έχουμε πληροφορίες από πατμιακές πηγές και από ξένους επισκέπτες του νησιού. Από όλες αυτές σχηματίζουμε μια σαφή εικόνα τόσο για τους κύκλους της παιδείας, μαθήματα στοιχειώδη, εγκύκλια και ανώτερα, όσο επίσης και για τα διδασκόμενα σε κάθε μια από τις βαθμίδες αυτά μαθήματα, κάτι που δεν είναι ίσως δυνατό να γίνει για πολλές άλλες σχολές στον χρόνο της δουλείας. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των μαθηματαρίων, κατά τη διάρκεια της σχολαρχίας του Αγίου Μακαρίου λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών, ο μέσος της κυκλοπαιδείας και ο ανώτερος των φιλοσοφικών μαθημάτων. Και για τους δύο κύκλους την ευθύνη για τη λειτουργία τόσο του ανώτερου όσο και του μέσου κύκλου σπουδών είχε ο Μακάριος. Με πατριαρχικό συγγύλιο του Θεοδοσίου του Δευτέρου του 1769 περί διαρρυθμίσεως των της σχολής θεσμοθετείται λειτουργία δύο κύκλου σπουδών με δύο ανεξάρτητους διδασκάλους χωρίς καμία ανάμειξη του ενός στο έργο του άλλου. Η διδασκαλία των μαθημάτων παρατείνονταν για 7 χρόνια στο μέσο κύκλο σπουδών. Υπήρχαν 5 ή 6 τάξεις των γραμματικών μαθημάτων, ενώ τα φιλοσοφικά διδάσκονταν για 1 ή 2 χρόνια. Η ερμηνευτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των κειμένων της Στήναθεν Γραμματείας κατά το 18ο αιώνα στην Πατημιάδα Σχολή, μέχρι τη σχολαρχία του Δανιήλ Κεραμαία, ήταν η ψυχαγωγική. Με πρωτοβουλία όμως του Δανιήλ καταργήθηκε ψυχαγωγική μέθοδος για τους αρχάριους
και αντικαταστάθηκε από τη μονολεκτική για τους προχωρημένους. Καθιερώθηκε η γραφή των εξηγήσεων. Μελετώντας τα μαθηματάρια, διαπιστώνει κανείς ότι εκτός από τα κείμενα και τις γραμματικές και συντακτικές σημειώσεις που τα συνόδευαν, υπάρχουν συχνά ποικίλα ερμηνευτικά σχόλια, περίληψη του κλασικού έργου και βιογραφία του συγγραφέα. Από τη μελέτη των σχολείων αποδεικνύει ότι ο πιο μεγάλο διδασκάλο και σχολαρχών δεν ήταν μόνο η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσω της γραμματικής και του συντακτικού, αλλά και η εξοικείωση με τις ιδέες και το πνεύμα των συγγραφέων και η αποκόμιση των αγαθών της παιδείας από την ενασχόληση με τη θύραθεν γραμματεία. Παράδειγμα ψυχαγωγικής ερμηνείας απαντάται στο μαθηματάριο 7, φύλλο 58, όπου αναφέρεται σε εξηγήσεις λόγου του Ισοκράτη προς Δημόνικον. Κατά τα διδασκαλία των κειμένων, εκτός από την ερμηνεία, γινόταν και προφορική γραμματική ανάλυση των κειμένων, μετά την οποία ακολουθούσε η συντακτική ανάλυση. Ο Δανιήλ ο Κεραμέας ονομάζει τη γραμματική ανάλυση πραγματική τεχνολογία, ενώ τη σύνταξη θεωρητική τεχνολογία. Γράφει λοιπόν σχετικά με τη διδασκαλία της γραμματικής ότι ματαιοπονούν, παπαγαλίζουν οι μαθητές, εάν μαθαίνουν από μνήμης τους σχηματισμούς και τους κανόνες, πριν τους γίνει η επαρκής εξήγηση του κειμένου στο οποίο θα εφαρμοστούν οι κανόνες της γραμματικής. Σχετικά με την ερμηνεία των θεμάτων, τονίζεται ότι οι αρχάριοι μαθητές θα πρέπει να προγυμναστούν στο στάδιο της ανάγνωσης της γραφής και της ενασχόλησης με τη γραμματική και μετά να τους δοθεί κείμενο κατάλληλο για την ηλικία. Οι μαθητές θα πρέπει να απομνημονεύουν τις λέξεις τις οποίες μαθαίνουν αφού πρώτα κατανοήσουν σε βάθος τη σημασία τους. Μετά από αυτά θα εξετάζεται σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει κάθε λέξη, γραμματική ανάλυση, καθώς και ποια είναι μεταξύ τους σχέσεις, συντακτική ανάλυση. Αφού γίνει η προετοιμασία η οποία προαναφέρθηκε, ο διδάσκαλος επιχειρεί να ερμηνεύσει στους μαθητές το κείμενο σε καθαρεύουσα γλώσσα. Απαγγέλει λοιπόν την εξήγηση του κειμένου όσο μπορεί ευκρινέστερα και ζητάει από τους μαθητές να αναγνώσουν τις λέξεις, ενώ συγχρόνως ερμηνεύουν και οι ίδιοι. Με αυτή την ανάγνωση θα γίνει φανερό ποιον λέξεων η σημασία κατανοούν οι μαθητές. Κατά το χρόνο που ερμηνεύουν δε οι μαθητές, ο διδάσκαλος διορθώνει τα λανθασμένα και αναλύει την ακριβή έννοιά τους. Αυτή η εργασία ονομάζεται επεξήγηση. Κατά τον 18ο αιώνα υπήρχαν διαθέσιμα πάρα πολλά εγχειρίδια γραμματικής και κατά την περίοδο του Μακαρίου και Γερασίμου, του Βυζαντίου, χρησιμοποιούσε στη σχολή τη γραμματική του Θεόδωρου Γαζή. Για το λόγο αυτό οι μαθητές ονομάζονταν Γαζίτερ. Η γραμματική αυτή διαιρεμένη σε 4 βιβλία διασώζεται όμως και στα μαθηματάρια 343 και 597. Χρησιμοποιούσαν επίσης στη σχολή τη γραμματική του Δεινού Απολλώνιου. Διασώζεται στο χειρόγραφο 596 και φέρει ιδιόχειρες σημειώσεις του Αγίου Μακαρίου. Η γραμματική περί συντάξεως του Μακαρίου περιλαμβάνει συστηματοποίηση των συντακτικών κανόνων που αφορούν στα 8 μέρη της γραμματικής και προορίζονταν για διευκόλυνση των μαθητών. Θεματογραφία. Η θεματογραφία ήταν διδακτικό αντικείμενο του μέσου κύκλου σπουδών. Ο διδάσκαλος έδινε στους μαθητές ένα κείμενο στην ελληνική, το οποίο έπρεπε να μεταφράσουν στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Ο λόγος της καθιέρωσης του μαθήματος της θεματογραφίας ήταν η έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού κατά τη δημιουργία του ελληνικού κειμένου. Η δομή και ο σχεδιασμός των θεματογραφιών αφορούσε είτε στην εγκύμναση συγγραφής επιστολών, παύλα γυμνάσματα, στους επιστολικούς τύπους, είτε στην πρακτική εφαρμογή των κανόνων της γραμματικής και της σύνταξης των ρημάτων. Οι υποθέσεις των θεμάτων ήταν συνήθως διδακτικές και είχαν χαρακτήρα παιδαγωγικό. Στα θέματα αυτά κυκλοφορούσε η προγονική σοφία της θύραθεν και χριστιανικής γραμματείας, με ιστορικά στιγμιότυπα, γνωμικά και παροιμίες, φιλοσοφικές ιδέες, θεολογική διδασκαλία, αστρονομία,
σοφίσματα, λογική και άλλα. Στο Μαθηματάριο 94 υπάρχουν μερικά θέματα στη λατινική γλώσσα. Η θεματογραφία του Μακαρίου κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις πηγές της ιστορίας της σχολής, όπως τις θεώρησε πολύτιμο κτήμα της βιβλιοθήκης της το 1769 ο Πατριάρχης Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Το σπουδαιότερο ίσως έργο του Μακαρίου είναι η Ευαγγελική Σάρτικα, με 52 λόγους, επιταφίους και ομιλίες, δημοσιεύτηκε με επιτυχία 5 φορές μέχρι σήμερα. Το 1754 στο Άμστερνταμ, το 1758 στη Λειψία, το 1765 πάλι στη Λειψία, το 1867 και το 1900 στην Αθήνα και το 1973 πάλι στην Αθήνα. Τα κείμενα της στείλανθε γραμματεία στο μέσο κύκλο σπουδών, όπως διαπιστώνεται από τα μαθηματάρια, ήταν «Παιδεία του Ξενοφόντα», «Οι λόγοι του Ισοκράτη», «Η ραψοδία Άλφα της Ιλιάδας» και άλλα. Με ιδιόχειρη γραφή του Μακαρίου στο χειρόγραφο 9 της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σελίδες 657-659, καταχωρίζονται γνώμη μονόστοιχη κατά στοιχείων εκμενάδρου και των άλλων αρχαίων ποιητών. Όπως προαναφερθήκαμε, στην Πατημιάδα λειτουργούσε και ο ανώτερος κύκλος σπουδών, των επιστημονικών ή φιλοσοφικών μαθημάτων. Όπως μαρτυρούν ο Ρώσος περιηγητής Μπάσκιου, ο οποίος υπήρξε και μαθητής από το 1731 έως το 1737 του Μακαρίου, ο Άγγλος Ποπό, ο ίδιος ο Μακάριος, αλλά και διάφοροι μαθητές του. Την ευθύνη για τη διδασκαλία των μαθημάτων είχε ο Μακάριος και χρησιμοποιούσε σχεδόν για το σκοπό αυτό αποκλειστικά τα κορυδάλια, συγγράμματα του Θεόφιλου Κορυδαλέα, υπομνήματα στα έντα του Αριστοτέλη. Η πλήρης αποδοχή του αριστοτελισμού είναι φανέστατη σε όλες τις σχολές στις οποίες λειτουργούσε και ανώτερος κύκλος σπουδών. Από τα πολυόριθμα έργα του Αριστοτέλη, στην Παλτιμιάδα διδάσκονταν τα φυσικά, φυσική ακρόασης, η περί ουρανού πραγματεία, το περί γενέσεως και φθοράς και το περί ψυχής. Το Αριστοτέλειο έργο «Φυσική ακρόαση» διδασκόταν από το Πατημιακό Μαθηματάριο 349, φύλλα 1 μέχρι 556, για τεκμηρίωση περισσότερο, αριθμό ζητώ συγγνώμη, το οποίο ήταν κτήμα του Μακαρίου και υπάρχουν και σχήματα του Μακαρίου στα πλάγια. Το έργο «Περι γενέσεως και φθοράς» παραδίδεται στα Πατημιακά Μαθηματάρια 280. Το έργο «Περι ψυχής» αποτέλεσε αντικείμενο διδασκαλίας στην Πατημιάδα σχολή, όπως μαρτυρείται στα μαθηματάρια 345, 346 και 347. Η διδασκαλία του μαθήματος της λογικής του Αριστοτέλη γινόταν και αυτά από πατημιακά χειρόγραφα. Το δεύτερο χειρόγραφο του έτους 1767, μάλιστα, ήταν κτήμα του ιδίου του Μακαρίου. Στη διδασκαλία της ρητορικής. Η ρητορική διδάσκονταν στο κύκλο της κυκλοπαιδείας ή παράλληλα με τα μαθήματα του ανώτερου κύκλου σπουδών. Λογική, φιλοσοφία. Με τη διδασκαλία της ρητορικής συνδυαζόταν και το μάθημα της επιστολογραφίας. Τα έργα που χρησιμοποιούσα ήταν σύνοψη τέχνης ρητορικής του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, έκθεσης περί ρητορικής του Θεόφιλου Κορυδαλέα και το έργο του Μακαρίου, έκθεσης ρητορικών τεινών κανόνων. Οι ρητορικοί κανόνες του Μακαρίου σώζονται σε 21 χειρόγραφα βιβλιοθηκών ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και σε 3 πατημιακά μαθηματάρια. Το μάθημα της φυσικής φιλοσοφίας διδάσκονταν από το βασικό εγχειρίδιο του Θεόφιλου Κορυδαλέα, είσοδος φυσικής ακροάσεως κατά Αριστοτέλη, και διδάσκονταν βέβαια από χειρόγραφα κτήμα του Μακαρίου. Στο κύκλο της φυσικής συνυπήρχε και το περί γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλη, όπως αυτό περιέχεται σε πατημιακά χειρόγραφα με γραβούρες. Στην Πατημιακή Βιβλιοθήκη έχουν διασωθεί 2 σπουδαία χειρόγραφα μαθητών του Μακαρίου, περί ψυχής, από τα οποία μπορούμε εύκολα να παρακολουθήσουμε τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού στη σχολή. Η σχολή Μακαρίου δεν είχε κανένα επίσημο θρησκευτικό χαρακτήρα. Όπως σε όλα τα σχολεία της Τουρκοκρατίας, έτσι και εδώ διδάσκονταν στοιχεία της εκκλησιαστικής διδασκαλίας.
Βέβαια, ο Βάσκη λέγει πως διδάσκονταν θεολογία, αλλά αυτό δεν πρέπει οπωσδήποτε να εκλειφθεί κατά κυριολεξία. Γιατί τέτοια μαθηματάρια θεολογικά με μαθήματα σε διάφορους κλάδους της θεολογίας δεν σώζονται. Η θεολογική διδασκαλία γίνονταν με παρεκβάσεις κατά την ώρα της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων. Οι θεματογραφίες βοηθούσαν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη θεμάτων από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και οι διδαχές γίνονταν επίσης στο μάθημα της ρητορικής. Βοηθούσαν πολύ στην ανάπτυξη της θεολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας. Είναι γεγονός όμως ότι στη σχολή κυκλοφορούσαν διάφορα θεολογικά εγχειρίδια γνωστών συγγραφέων, όπως παραδείγματος χάρη η βίβλος του Γεωργίου Κορεσίου, η ορθόδοξη διδασκαλία του Μελετίου Πηγά, το συλλογιστικό προς Λατίνους Μάρκου του Ευγενικού, το περιπρονίας και προορισμού Γεναδίου του Σχολαρχείου, τα φιλόχια του Ιερού Φωτίου. Η βυζαντινή μουσική, της οποίας ο Μακάριος ήταν κάτοχος και άριστος εκτελεστής της, τη δίδασκε ο ίδιος στους μαθητές του και μάλιστα συνέταξε το έργο «Εισαγωγή στην εκκλησιαστική μουσική». Κτητορικές του ενθυμίσεις, έκθεση... Παρατηρούμε ότι έχουμε κατά τον 18ο αιώνα μια πλούσια βιβλιοθήκη στην ίδια τη σχολή. Πολύτιμο κεφάλαιο για τη λειτουργία της σχολής και μεταγενέστερα για την ιστορία της, υπήρξε η βιβλιοθήκη της. Πρόκειται για μια καθαρά σχολική βιβλιοθήκη, η οποία εξυπηρετούσε τις ανάγκες των διδασκάλων και των μαθητών της. Το πρώτο πυρήνα για τη δημιουργία αποτέλεσαν τα χειρόγραφα και βιβλία των διδασκάλων, Μακαρίου και Γερασίμου. Τα ελάχιστα όμως αυτά βιβλία δεν αρκούσαν για την εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών της σχολής. Έτσι, οι διδάσκαλοί της δανείζονταν από τη βιβλιοθήκη της Μονής Ιωάννου του Θεολόγου τόσο έντυπες εκδόσεις, όσο επίσης και χειρόγραφα. Με το καιρό, η μικρή αυτή συλλογή χειρογράφων και βιβλίων αυξήθηκε με δωρεές. Μεγάλη εξυπηρέτηση πρόσφεραν τα βιβλία που έστελαν από το καλέζι της Ισπανίας συγγενείς του Μακαρίου. Για τη μελλοντική μάλιστα διάσωση της βιβλιοθήκης και την ασφαλή μεταβίβασή της στα χέρια του διαδόχου του Γερασίμου, του Μακαρίου Γερασίμου, γίνεται λόγος με πατριαρχικό συστατικό γράμμα. Στα χρόνια των δύο αυτών διδασκάλων, η βιβλιοθήκη της σχολής περιελάμβανε βιβλία ελληνικά και λατινικά, μουσικά και χειρόγραφα, μαθηματάρια και άλλα. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σήμερα ο ακριβής αριθμός των χειρογράφων και των εντύπων, τα οποία κάποτε είχαν περιέλθει στη δικαιοδοσία των δύο αυτών διδασκάλων. Μερικά από τα διασωθέντα βιβλία της σχολής φέρουν χτιτορικές τους ευθυμίσεις, έκθεση συνοπτική της όλης λογικής πραγματείας του 1697 και γραμματική Απολωνίου. Η αύξηση της βιβλιοθήκης στα βιβλία των διδασκάλων Μακαρίου και Γερασίμου αποτέλεσε τον πυρήνα της βιβλιοθήκης της σχολής. Στο εξής όμως, ο αριθμός των βιβλίων και χειρογράφων αυξήθηκε από βιβλία που άφησαν σε αυτοί διάφοροι μαθητές της και έστελαν στο Μακάριο διάφοροι φίλοι του, όπως ο Δαμασκηνός ο Λέβιος, ο Βασίλειος Κουταλινός, ο Αρσένιος Μοναχός από το Γαλατά, ο Μητροπολίτης Άρχης Νεόφυτος, συντρέχοντας έτσι στο διδακτικό και πνευματικό του έργο. Όλους αυτούς όμως τους ξεπέρασε μεγάλη δωρεά των 52 τόμων πατερικών έργων του Ιωάννου Πατινιώτη, που εμπορεύοντας το Καλέζι και έρχεται μέσω της Μήνης το 1729, όταν πάει να νοικοδομηθεί η δεύτερη σχολή. Και μάλιστα υπάρχει επιστολή στα αρχείο της Μονής του Θεολόγου στις 22 Σεπτεμβρίου 1730. Κατάλογοι βιβλίων από την εποχή του Μακαρίου του Γερασίμου δεν σώζονται, ούτε γνωρίζουμε αν υπήρχαν. Ο Πατριάρχης Θεοδόσιος Δεύτερος κάνει λόγο για κατάλογο των βιβλίων της σχολής που έγινε στα χρόνια του Πατριάρχου Κυρίλλου του Πέπτου. Ο ίδιος ο Πατριάρχης όμως και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου το 1769 ανέθεσαν στον προηγούμενο Ιωάσεφ Καλογερά να μεταβεί εξαρχικώς και να συντάξει κατάλογο των εμπισκομμένων στη σχολή βιβλίων. Πράγμα και που έγινε. Βιβλιογραφικές εργασίες στη σχολή.
Σε καμία ίσως άλλη σχολή το χρόνο της δουλείας, οι μαθητές δεν επιδόθηκαν τόσο στις αντιγραφές κειμένων, όσο στη σχολή της Φάτμα. Ο ίδιος ο διδάσκαλος Μακάριος διαφήμιζε κατά κάποιο τρόπο τους μαθητές του σαν αντιγράφους. Δύο λόγοι κυρίως φαίνεται. Ναι. Δεν μπορούσα να σε πείξω περισσότερο. Να αφαιρέσω τις βιογραφικές αντίληψεις. Χειρόγραφα μαθηματάρια, τι να αφαιρέσω. Είναι κατά πολύ. Τι να αφαιρέσω. Έχει γίνει. Πείτε μας αν θέλετε τα εκλεκτικά του στίχους. Πέρα να τελειώνω με τα συμπεράσματα, φέρω τις σελίδες. Από τη λεπτομερή μελέτη των μαθηματαρίων στα οποία παραδίδονται έργα που διδάκτηκα στην Πανθυμιάδα Σχολή καθ' όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα προκύπτουν τα ακόλουθα. Κατά το 18ο αιώνα δεσπόζει στην Πανθυμιάδα Σχολή η μεγάλη μορφή του ιδρυτή της σχολής και διδασκάλου Μακαρίου Καλογερά και ακολουθείται το πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο εκείνος διαμόρφωσε. Φαίνεται ότι το ίδιο πρόγραμμα συνεχίζουν και οι διάδοχοί του. Κατά τη μακρόχρονη διάρκεια της λειτουργίας της, τον 18ο αιώνα διδάσκονται στην Πατημιάδα Σχολή στο μέσο κύκλο σπουδών της Κυκλοπαιδείας, έργα συγγραφέων χριστιανικής κυρίως γραμματείας, έργα πατέρων της Εκκλησίας κυρίως Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Τα κείμενα της τήρωθεν γραμματείας τα οποία διδάσκονται στο μέσο κύκλο σπουδών περιλαμβάνουν γνωμικούς και παρελθυντικούς στίχους, αφήνω και αυτά. Στον κύκλο των επιστημονικών ή φιλοσοφικών τα προαναφέρθεντα έργα του Αριστοτέλη. Να αφήσω και αυτά. Από τη μελέτη των πηγών φαίνεται ότι οι μαθητές του Μακαρίου και διάδοχοι του Σολάκη στην Πατημιάδα είχαν ευρύτατο πνεύμα όσον αφορά το περιεχόμενο των σπουδών. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Γερασίμου Βυζαντίου για τα συστατικά του ελληνισμού. Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι ο ελληνισμός πηγή εστί πάντων των καλών μαθημάτων, ίων θεολογίας, ιατρικής, μουσικής, αριθμητικής, γεωμετρίας, αστρολογίας, όλος δε συμβάσεις της φιλοσοφίας. Με βάση τα προαναφερθέντα είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο Μακάριος και η διάδοχή του σχολάρχης της Πατημιάδας, μολονότι ήταν μοναχοί, φαίνεται ότι δεν απέρριπταν το περιεχόμενο της νεωτερικής παιδείας. Οπωσδήποτε το πνεύμα το οποίο κυριαρχούσε στην παιδεία, στην Πατημιάδα Σχολή, ήταν η καλλιέργεια της αποκαλούμενης ανθρωπιστικής παιδείας, παράλληλα με τη διδασκαλία στοιχείων θεολογίας. Η Πατημιάδα φέρει βαριά κληρονομιά και μακρά παράδοση, την οποία τώρα καλείται να συνεχίσει. Φιλοδοξεί να συνεχίσει το έργο της παλιάς σχολής. Δεν θα αρκεστεί μόνο στο να αναδειχθεί και να καταλάβει πρωτεύουσα θέση μεταξύ των υπόλοιπων εκκλησιαστικών σχολών, αλλά και να προσφέρει προσωτούχους νέους, έτοιμους, ενισχυμένους, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών. Με τη δύναμη του αιρού σπηλαίου που επισκιάζει και αναζωογονεί, παιδαγωγεί, αγιάζει, εμπνέει, φρονηματίζει, ανυψώνει, ανορθώνει, εγκλεί δύναμη μυστικιστική, ανερμήνευτη και καθυποβάλλει. Κατέχει και χρησιμοποιεί ένα παιδαγωγούν, θεολογούν, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, μέσω των χαραγμάτων αυτό της βροντής του Λόγου του Θεού. Δια της βροντής του Αγίου Άνου του Θεολόγου, οι μαθητές και οι καθηγητές της Πατημιάδας Σχολής εκκλησιαζόμαστε σε αυτό, ζούμε σε αυτό. Σήμερα η παλιά Πατημιάδα νέα, η παλιά Πατημιάδα μάνα, η νέα Πατημιάδα θυγατέρα, η σοφία, το πνεύμα και το ήθος της πρώτης διδάσκουν, νουθετούν και γιγαντώνουν τη δεύτερη να συνεχίσει. 70 χρόνια παλιά και νέα σχολή, στοργική μάνα και αϊθαλή στη γατέρα, κρυφομιλούν και κρυφακούν τις καρδιές των μαθητών τους, που σμίλεψαν και σμιλεύουν εδώ και 303 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται το ιστορικό αυτό καθίδρυμα με την ανεκτίμητη προσφορά προς την Εκκλησία, την παιδεία και το έθνος μας. Ποιος λοιπόν θα αγνοήσει το ιστορικό βάρος που αιώνες τώρα σηκώνει η Πατημιάδα, ποιος θα είναι εκείνος που θα αναλάβει την ευθύνη να πει το τετέλεστε,
Για πόσα άραγε τέτοια σχολεία μπορεί να σεμνύνεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία και η πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Θα δώσουμε ένα λεπτό την ευκαιρία στα παιδιά να διαβάσουν μια μικρή παρέμβαση. Υπάρχει το... Ναι, το κείμενο αυτό το παιδί. Όταν το 1999 η UNESCO κατέταξε την Πάτμο μεταξύ των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς, ένα από τα βασικά κριτήρια της ήταν η ύπαρξη και η λειτουργία της σχολής εδώ και 300 και πλέον χρόνια. Το έτος 1975, το ανώτατο πνευματικό καθίδρυμα της πατρίδας μας, η Ακαδημία των Αθηνών, επένει με την Πατμιάδα για την προσφορά της το χρυσό της μετάλλιο. Το 1988, ο αείδημος Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Δημήτριος, σε σεμνή τελετή στην τράπεζα της σχολής, αβαίνει με το χρυσό σταυρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όταν αναχωρούσε από τη σχολή, υποβασταζόμενος από τον σχολάρχη, γύρισε και τον ευχαρίστησε με τα εξής ταπεινά αλλά πολύ τιμά λόγια. Σε ευχαριστώ, παιδί μου, που με υποδέχτηκε στη σχολή. Παιδιό, δεν επιθυμούσα να επισκεφθώ την ιστορική και σπουδαία αυτή σχολή. Και ο νύμφο καθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, με την ευκαιρία των εορτών των 1900 χρόνων από τη συγγραφή του βιβλίου της Αποκαλύψεως το έτος 1995, τίμησε τη σχολή με την απονομή Χρυσού Σταυρού και την περιβάλλει πάντοτε με στοργή και αγάπη και σε κάθε ευκαιρία ασκεί πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για τη βελτίωση των συνθηκών της λειτουργίας της. Την 1η Οκτωβρίου του 1947 έγιναν πανηγυρικά τα εγγένεια της σχολής ως επτατάξια εκκλησιαστική σχολή και την ίδια μέρα έγινε και ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων. Η σχολή λειτουργήσε αρχικά στα παλαιά κτίρια της Αποκαλύψεως. Η προσέλευση των μαθητών ήταν αθρώα και επειδή οι κτηριακές υποδομές ήταν ανεπαρκείς, καταβλήθηκε μια εργώδης προσπάθεια για την εξέβρεση χρημάτων ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για την ανέγερση νέων κτηριών. Πρωτοπόρα η Ιερά Μονή δόρισε στο Υπουργείο Παιδείας υποπαιδική έκταση πάνω από το Ιερό Σπήλαιο, το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση να εκπονήσει μελέτες και να επιβλέπει με δικό του μηχανικό τον αείμνηστο Δημήτριο Λάσκαρη την πρόοδο των εργασιών. Εκείνος όμως που μόχθησε και ταλαιπωρήθηκε κυριολεκτικά για να λάβει σάρκα και οστά, ένα τέτοιο μεγαλόπνο για την εποχή του έργο, ήταν ο προηγούμενος της Μονής Σημεών Ρεβίθης. Με τις ευλογίες των πατέρων της Ιεράς Μονής, εγκατέλειψε την ήσυχη Πάτμο και ταξίδεψε στην πολύ βουή Αμερική, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα από τους εκεί πατμίους. Παρά τις δυσκολίες και τα λεπάλληλα ταξίδια σε διάφορες πόλεις και την ασθένειά του, κατόρθωσε να αποκομίσει ικανό χρηματικό ποσό για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου όλων των πατμίων και των εγγύης και των μακράν. Στις 22 Οκτωβρίου του 1948, ο βασιλιάς Παύλος ο Δεύτερος θεμελίωσε τα νέα κτίρια της Πατμιάδας στο περίβολο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως. Δυστυχώς, η αποπεράτωσή τους δεν επιτεύχθηκε λόγω ελλείψεως χρημάτων. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη συνέχιση του έργου. Μάλιστα, έχουν ανασυνταχθεί πολύ πρόσφατα τα σχέδια για τη βελτίωσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις τωρινές ανάγκες της σχολής και να ταιριάζουν καλύτερα προς το περιβάλλοντα χώρο. Τα έδρανα της σχολής δέχτηκαν πολυάριθμοι μαθητές, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες της πανελλαδικής της. Η παρουσίαση της μακραίων ιστορίας του Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής απαιτεί από μόνη της μια ημερίδα τουλάχιστον, αν όχι ένα ειδικό συνέδριο. Καλούμε στο βήμα τους εκπροσώπους του Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελάς, την κυρία Ελένη Καλύβα και την κυρία Βασιλική Μήτρακα, καθώς και τον ιερομόναχο Σωσίπατρο Ασπιώτη. Θα εισηγηθούν το θέμα ίδρυση, δομές και μετεξελίξεις. Η πολιτική μαντιστορία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης μέσα από την περίπτωση της Βελάς 1911 του ελλείπους του αιώνος. Παρακαλούμε εξ αρχής να γίνει σεβαστός ο χρόνος που προβλέπεται στο πρόγραμμα για να μην έχουμε περαιτέρω επιμήκυνση των εργασιών της εσπερίδωσης.
θα προσπαθήσουμε και μας η ιστορία μας είναι τεράστια να την εγκλωβίσουμε κυριολεκτικά σε αυτά τα 15 λεπτά. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θεόδωρος κύριε Νικόλε, σεβασμιότατε Θεοφυλέστη Διαβίας κύριε Αλέξη, ευεσιμολογιότατε κατάφερα πατέρα Σταύρου, αξιότιμα αντιπεριφερειάρχα, αξιότιμα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές, κυρίες και κύριοι. Εν αρχή θα ήθελα να μεταφέρω θελώς τις ευχαριστίες για την ευκαιρία που μας δόθηκε να γνωρίσουμε το σχολείο μας μέσω αυτή τη δράση και να συμμετάσχουμε στην πρώτη μερίδα για να σας το συστήσουμε και αφετέρου τις πολλαπλές ευχές για την επιτυχή ευόδοση της ημερίδας τόσο του διευθυντή της σχολικής μου μονάδας κ. Χρήστο Καραγούλα όσο και των υπολείπων συναδέλφων. Συνοδοιπόροι ως ομάδα η κυρία Σιριού Θεαλού που απουσιάζει γιατί γέννησε τις προάλλες και αυξήθηκε η ουσιαστική μας οικογένεια, η κυρία Μήτρα Καβασιλική και η υποφαινόμενη, στο ταξίδι του εκπαιδευτικού στον χρόνο ζωής της Βελάς, με διάχυτη στην ψυχή μας την Καρμελίτη, από την κάθε άλλο παρά ανέφερη αλλά επιτυχημένη πορεία της σχολής, οικειοποιηθήκαμε τη ρίση του κολυβίου, όλβιος όστης της ιστορίας έσπλε μάθηση. Το υλικό μας αντλήθηκε από δύο εγχειρίδια του Κορακίδη Αλεξάνδρου, που είχε διατελέσει διευθυντής της σχολής μας, και από κάποια συνέδρια. Δυστυχώς είναι φτωχό και τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε από τα συρτάρια κάποιο υλικό ανέργο. Η Σχολή Βελάς λειτουργεί από το 1911 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου Οικουμενικού Πατριαρχείου στον χώρο της Ιεράς Μονής Βελάς, που βρίσκεται στο 33ο χιλιόμετρο βορειοδυτικά του Ιωαννίνου, με κατεύθυνση την Κόλλησα και 1,5 χιλιόμετρο αριστερά από το Ηρωικό Καλπάκι. Οραματιστής και ιδρυτής είναι ο κυρός Βελάς και Κονίτσης Σπύριδων Γλάκος, κατόπιν Μητροπολίτης Ιωαννίνων και ύστερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του οποίου την άριστη περιγραφή της προσωπικότητάς του και πλήρως εμπιβοτισμένη στην πραγματικότητα των αρχών του περασμένου αιώνα, λαμβάνουμε από επιστολή του Ιούνα Δραγούμη προς την Πινελόπη Δέλτα. Είδα δύο Έλληνες με έξαρση. Ο ένας είναι ο αρχιμανδρίτης Καβάλας Σπύριδων Γλάκος, που με έλεγε ότι έχει ψυχή φιλόστοργη και όλη τη στοργή του την ξοδεύει στην Εκκλησία. Είναι γι' αυτόν πάθος, έρωτας η Εκκλησία του. Έλεγε η Εκκλησία μου, με φωνή γεμάτη και φορτωμένη αγάπη. Η επιλογή της Μονής ως έδρα του εκπαιδευτικού σχεδίου έγινε στην περιοχή λόγω της ιστορικής συνέχειας από τη Βυζαντινή περίοδο. Οι χρονολογίες 1732 και 1745 που αναγράφονται στη σφραγίδα της Μονής, που σημειώνεται στην υπαίθρια επιγραφή του καθολικού της κινήσεως της Θεοτόκου, είναι μάρτυρες εκκίνησης μιας νέας λαμπρής περίοδου. Εξάλλου, δεν ήταν καινοφανής η επιλογή μοναστεριακού χώρου για τη λειτουργία εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η Αθωνιάδα, η Σχολή της Χάρκης, η Παπνιάδα, η Εκκλησιαστική Σχολή Χανίων και η Ιερατική Σχολή Θεσσαλονίκης ήδη λειτουργούσαν εντός μοναστηριακών ιδρυμάτων. Το όνομα Βελά, η σχολή του δανείστηκε από την περιοχή. Το ίδιο το όνομα συγκεντρώνει 4 παραδόσεις ως διεκδικητές της ονοματοθεσίας του. Μπορεί να σημαίνει φωτεινή ή να είναι η αρχαία έλα με προσθήκη του δίδαμα, όπου βρίσκονταν το μαντίο του Διός Δωδώνη. Μπορεί επίσης να προέρχεται από την απήχηση του Ιταλικού Μπέλα που εκφράζεται στο κάστρο της Σοδειάς ή ακόμα και στην Ισλανδική προέλευση. Η σχολή Βελάς υπήρξε και φωτεινή όσον αφορά το παιδαγωγικό της έργο και έργος στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και ο χαρακτηρισμός της ως Μπέλα, ωραία, δικαιώνεται από τη γεωφυσική της θέση. Η εκπαιδευτική πορεία της σχολής Βελά διακρίνεται σε 6 περίοδους. Στην πρώτη περίοδο της λειτουργίας της, από 1920 στο 1927, το Ιεροδιδασκαλείο ήταν ένα προνομιακό σχολείο για το μικρό ρυθμό των μαθητών του, συντηρούμενο αποκλειστικά από δικούς του χώρους. Από το σχολικό έτος 1927-28 αρχίζει η δεύτερη περίοδο της λειτουργίας του, έως το 1937, όπου ορίζεται εκ νέου ο τύπος και ο προορισμός. Η τρίτη περίοδος αρχίζει το 1937 στο 1968, στη διάρκεια της οποίας αναβαθμίζεται σε εξατάξια σχολή. Η τέταρτη περίοδος αρχίζει το 1969 και διαρκεί μέχρι το 1977 με εξαετές πρόγραμμα σπουδών, αντίστοιχο με τα προγράμματα των παιδαγωγικών ακαδημιών του ελληνικού κράτους. Το 1971 το Ιεροδιδασκαλείο περίληφθε στα χέρια της Εκκλησίας για να ενταχθεί το 1977 στα ομοειδή εκκλησιαστικά σχολεία του κράτους. Οπότε και ξεκινάει η πέμπτη περίοδος λειτουργίας για να τερματίσει μαζί με το σύνολο των παιδαγωγικών ακαδημιών του 1989. Έκτοτε, στον ιστορικό χώρο της Βελάς, συστεγάζονται δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ανώτερη και κατόπιν ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς και το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελάς. Θα προσπαθήσω, χωρίς να πλατιάσω, να σας δώσω κάποια επιπλέον στοιχεία για κάθε περίοδο.
Η σχολή ονομάστηκε εξ αρχή του 1911 Ιεροδιδασκαλία, ακολουθώντα του ήδη παρόμοιου τύπου σχολών στην Πάτμο και στην Αθήνα με τη Ριζάνιο Σχολή. Κατάρτισε στην πρώτη περίοδο δασκάλου και ιερεί του εισαχθέντε σε αυτήν μαθητέ τη 7η τάξη, καθώ και αποφύτου τη αστική σχολή, προερχομένου στην πλειοψηφία του από την Βόρειο Ήπειρο. Το πρόγραμμα σπουδών είχε καταρτιστεί συνοδική διαγνώμη από το Σύλλογο Καθηγητών τη Θεολογική Σχολή Κάλπη, με δωρεάν παροχέ παιδεία και νοσηλεία. Ο Σπυρίδων, μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου του 1913, μεθόδευσε και πέτυχε από το ελληνικό κράτος νομοθετήματα που εξασφάλιζαν την αναγνώριση της σχολής και την ισοτιμία της με τις άλλες ιεραρχικές σχολές, καθώς και την αναγνώριση των απολειωμένων ως δημοδιδασκάλων με δικαίωμα μετεκπαίδευσης. Οι εγγραφές κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της σχολής ανέρχονται στους 15 μαθητές, στη μία εξάλλου και μοναδική τάξη, και το 1916 απολύονται οι πρώτοι 7 τρόφιμοι αυτής της σχολής. Στις τρεις τάξεις που σταδιακά δημιουργούνται, διδάσκονται τα γνωστά εγκύκλια μαθήματα παράλληλα με 4 γεωργικής φύσεως και 9 ποικίλα θρησκευτικά μαθήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η διευθυντής από το 1912 στο 1913 διετέλεσε ο αριστοβάθμιος της Θεολογικής Σχολής, διδάκτορ θεολογίας, Δημήτριος Ευθυμίου, μετέπειτα Μητροπολίτης Ιωαννίνου. Το τέλος της πρώτης περίοδου σηματοδοτείται από τη διακοπή της λειτουργίας και τη μεταφορά στο νησί των Ιωαννίνων, όπου έδρευε παρόμοια σχολή. Η διετής διακοπή οφειλόταν στην ανακαίνιση προκειμένου να διαμορφωθούν μεγαλύτερη θάλαμα. Στη δεύτερη περίοδο, το 1927 στο 1937, δίνει η σχολή το στίγμα ως πολυάριθμο σχολείο πεντατάξιο, με διάταγμα το οποίο αλλάζει και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών, που πλέον γίνεται με εισιτήριες εξετάσεις από το ημιγυμνάσιο ή από τη δευτέρα τάξη εξατάξεων γυμνασίου. Στα ήδη διδασκόμενα μαθήματα προστίθεται η γαλλική και η αλβανική γλώσσα, καθώς η γυμναστική και η εκκλησιαστική μουσική. Στην πορεία του χρόνου, με διατάγματα, ιδρύονται και 4 τάξεις του οκτατάξιου γυμνασίου και διατηρεί το δικαίωμα μορφών δημοδιδασκάλων, αν και με διατάγματα απαγορευόταν κάτι αντίστοιχο από άλλες ιερατικές σχολές. Δύο κομβικά σημεία αυτής της περιόδου είναι αφενός η ίδρυση τμήματος μετεκπαίδευσης των πτυχιούχων της σχολής στα Γιάννη και η δυνατότητα να διορίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου η ίδρυση δημοτικού σχολείου, το σχολικό έτος 1927-28, όπου ονομάστηκε πρότυπο και στο οποίο έκαναν την πρακτική άσκησή τους οι φοιτητές της σχολής. Ο νόμος 887 εγκαινιάζει την τρίτη περίοδο με την αναβάθμισή της σε εξατάξια σχολή πλήρως απομειωμένη με τον τύπο της Γρυζαρίου. Το πτυχίο τώρα ισοδυναμεί και με το απολυτήριο εξατάξεων γυμνασίου, αλλά και με αυτό της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική αποκατάσταση. Προϋπόθεση εγγραφής είναι οι μαθητές να μην έχουν υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας τους και να κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο. Τα μαθήματα διαφοροποιούνται σε 6 τάξεις και διαιρούνται σε 4 κύκλους. Η κήρυξη του πολέμου το 1940 επιβάλλει τη μεταφορά στην Αθήνα στην οδό Σύνερ, όπου συστεγάζεται στο 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο, έως τον Ιούνιο του 1945. Οπότε η είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα την ταξιδεύει πίσω στην Ήπειρο, όπου βρίσκει στέγη στο ίδρυμα Ιωάννου Σταύρου, στα Ιωάννινα, που σήμερα στεγάζονται οι υπηρεσίες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διακόπτεται τον Ιούνιο του 1943 έως τον Ιούνιο του 1945 η λειτουργία της, λόγω έλλειψης τροφίμων. Στην περίοδο του πολέμου λειτουργεί ως νοσοκομείο. Επαναλειτουργεί στη γενέθλιο γη της το 1945 με 25 μαθητές, όμως αναγκάζεται να επιστρέψει στο ίδρυμα Σταύρου μετά από επιδρομή 400 ανταρτών στο χώρο της. Από το 1956 επανέρχεται οριστικά στη Βελάκο. Στην τρίτη αυτή περίοδο λειτουργούν ανώτερα και κατώτερα φροντιστήρια για τον στοιχειώδη καταρτισμό των ιερέων και από το 1932 στο 1959 καταρτίστηκαν 430 ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και αποδείχθηκε γονιμότατος ο καταρτισμός για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας. Το μέλλον είναι εκατοντάδες χιλιάδες νήματα. Το παρελθόν όμως είναι ένα ύφασμα που δεν μπορεί να ξυλωθεί. Τη συνέχεια αυτού του παρελθόντος θα την παρουσιάσει η κυρία Μήτρα Καβασιλική, που αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, μας βοήθησε να ξαναχνιάσουμε και να ζωντανέψουμε το παρελθόν και να τρέξουμε τη φαντασία μας πολύ καλύτερα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Με τον νόμο 876-1971, το Διδασκαλείο Βελάς πάγεται στη δικαιοδοσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως και όλα τα εκκλησιαστικά σχολεία. Με τον νόμο 476-1976, η εκκλησιαστική εκπαίδευση επιστρέφει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εξασφαλίζει την δικαιοδοσία ή χρηματοδότηση της λειτουργίας των σχολών. Στη συνέχεια, την υπέρ περίοδο του 1977 μέχρι το 1989, με το προεδρικό διάταγμα 1025 του 1977, το έργο του Εκκλησιαστικού Διδασκαλείου Βελάς διαχωρίστηκε σε δύο σχολεία. Στο τετρατάξιο εκκλησιαστικό λύκειο, το οποίο από το σχολικό έτος 2006-2007 γίνεται τριετούς φοιτησής, και στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία τριετούς κύκλους σπουδών, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, το οποίο στην περίπτωσή μας περιλαμβάνει και αρκετά μαθήματα θρησκευτικής φύσεως, και οι απόφοιτοι της Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας διορίζονται ως δάσκαλοι και ιερείς. Οι μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου εισάγονται με εξετάσεις και οι απόφοιτοι του Λυκείου έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα της εγγραφής τους στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία. Από το 1988-89, οι Εκκλησιαστικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες δημιουργούν πλέον ως ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές. Την ίδια περίοδο, το 1983, τοποθετείται χωριστός διευθυντής στο Λύκειο Βελάς, που λειτουργεί πλέον αυτοτελώς. Ωστόσο, ως προϊστάμενος για τις γενικότερες ευθύνες της σχολής, εξακολουθεί να είναι διευθυντής Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Και όταν λέμε για ευθύνες, εννοούμε ζητήματα δαπανών, διαχείρισης κτηρίων και του ενιαίου υποτροφείου. Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελάς λειτουργήσε από το 1977 ως το σχολικό έτος 2006, ως ενιαίο λύκειο τετραετούς φοίτησης. Και κλείνει με την έκτη περίοδο, ξεκινά από το 1989 και εκτείνεται έως σήμερα. Οι Εκκλησιαστικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, όπως είπαμε, το 1988-89 λειτουργούν ως ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές. Με τον νόμο 3432 του 2006, η ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή Βελάς μετονομάζεται σε Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς, Ιωαννίνων, και ανατοποιείται σε Σχολή Πανεπιστημιακού Εκπαίδου Τετραετούς Φοίτησης. Από το 2006-2007, με τον ίδιο νόμο, μέχρι σήμερα το Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελάς επιτελεί με τη μορφή του Γενικού Λυκείου Τριετούς Φοίτησης. Από το σχολικό έτος 2015-2016 εγγράφεται στο Λύκειο Βελάς και κορίτσια και μαθήτριες, οι οποίες βέβαια δεν μένουν στο υποτροφείο μαζί με τα παιδιά, ωστόσο φοιτούν. Αυτή είναι πραγματικά η μεγάλη ιστορία του σχολείου μας. Η ομάδα μας εξακολουθεί να συγκεντρώνει, να συλλέγει στοιχεία και να τα συνθέτει με σκοπό και με μεγάλη μας χαρά να τα παρουσιάσουμε στο επόμενο συνέδριο που ελπίζουμε να γίνει. Και τέλος, σας παρουσιάζω τον μαθητή της δευτέρας τάξης Λυκείου, τον πατέρα Σωσίπατρο, ο οποίος θα παρουσιάσει επιχειρηματικά τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνάς μας. Καλησπέρα σας, κυβερνέμα. Νέος πάρκος είναι βελάγιο γραμμένος στο τρέχον σχολικό έτος. Είχα την ευκαιρία, λόγω της συμμετοχής μου στη σημερινή ημερίδα, να γίνω γνώση ιστορίας του σχολείου, που στεγάζεται στην Ιερά Μονή Βελάς και εορτάζει 8 Σεπτεμβρίου, η μέρα γενέσεως του Θεομήτωρος. Επίσης, έχει μπροστά τον Άγιο Αυξένιο, με χώρα Βελάς, και μνήμη το οποίο τιμάμε στις 25 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Ο κατάλογος του σχολείου από το 1911 έως ημέρες μας αριθμεί 20 διευθυντές, θεολόγους, κληρικούς ή λαϊκούς, εκ των οποίων μόνο ένας έχει διαφορετική ειδικότητα αυτής μαθηματικός. Όλοι τους συνέβαλαν έτσι ώστε ο στόχος της σχολής εξυπηρετήθηκε με πολυπίκυλους τρόπους, όπως με την αυτοδηλή οργάνωση του κοινοβιακού χρόνου των σπουδαστών με οργανωμένη απογευματινή μελέτη και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, από την οποία αναδεικνύονταν ατομικές ειδικότητες, δεξιότητες και σπουδαστών, τον αθλητισμό, στο χορό, στη ζωγραφική, στο θέατρο, στη βυζαντινή, παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, σε συνδυασμό με την εξειδίκευσή τους σε θέματα γεωπονίας, στο οργανωμένο αγρόκτημα. Άξιο λόγου είναι ο θεσμός καταβολής ατροφείων από τους σπουδαστές κάθε τάξης, κρατάσσονταν μετά την 20η θέση με βάση τη γενική βαθμολογία κάθε έτους. Οι σπουδαστές ως προς την
κοινωνική τους διαστρωμάτωση προερχόμενα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από στοχές αγροτικές περιοχές της Ηπείρου, του Βορείου Ηπείρου και της υπόλοιπης Δυτικής Ελλάδος. Η πεντηρίδα της σχολής αρχίζει συμπληρωμένη από το πρώτο σχολικό έτος της λειτουργίας της σχολής. Το σύνολο των αποφύτων έως σήμερα ανέκειται στους 1.451. Οι απόφοιτοι διατήρησαν και υπερασπίστηκαν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, την οποία διαμόρφωσαν στη διάρκεια των σπουδών τους, υπηρετώντας με επιτυχία την πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους συλλογικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Η ΓΕΡ, Βελά, του 21ου αιώνα, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα γενικαλίκια και επίπεδα δράσεων αθλητικών διοργανώσεων, συμμετοχών σε πολιτικούς διοργανισμούς. Όλοι οι απόφοιτοι, καθώς και οι σημερινοί ενεργοί μαθητές του σχολείου, βρεθήκαμε εκεί γιατί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεξάμενος φλόγα τρέχει. Που γάργε γνώσκης, πότε σβαίνεται και ενσχοτία σε καταλήψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείσουμε με διάφορες προθέσεις και διακρίσεις που είχε το σχολείο μας, την εποχή πια του σήμερα. Ξεκινώντας από τη διάκριση του απόφοιτου πια του Λυκείου μας Δημήτρη Ρένσου στον πρώτο διαγωνισμό του Σχολείου των Εφήβων για το σχολικό του 2014-2015, το οποίο πρόγραμμα διεξήχθη την επίλυση της κυρίας Καλύβα, συνεχίζουμε με την επιλογή 11 κειμένων των μαθητών του Γιάννη Βελά για τη συμπλήρωση στην ουσία και του οικολογικού βουίκη πάλι τη Βουλή των Εφήβων. Δύο από τα κείμενα αυτά έχουν επιλογεί ως το αιρετικό υλικό στη χρήση του στο μάθημα της έκθεσης του Λυκείου, επίσης από την επίβλεψη της κυρίας Καλύβα, και συμμετοχή του απόφοιτου πια του Λυκείου μας Παναγιώτη Πόνια στη Βουλή των Εφήβων ως υποψήφιος έφηβος βουλευτής. Στη συνέχεια, έχουμε συμμετοχή πάλι του απόφοιτου Δημήτρη Ρέτζου στην Επιτροπή Αξιολόγηση του Δεύτερου Διαγωνισμού Σύνδεσης Τραγουδιού για μαθητές και επίσης, πάλι διάκριση του απόφοιτου Δημήτρη Ρέντζου στο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους, το οποίο διεξήχθη στο Δήμο Βύρωνα και είχε να κάνει με τη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα. Το έργο του ήταν εξηλαίωση και πήρε το τρίτο βραβείο στην κατηγορία εφήβων για πεζά κείμενα. Και διάφορες δράσεις του σχολείου μας, από 2014 λειτουργεί μια εθελοντική ομάδα στη διοργάνωση και συμμετέχει στη διοργάνωση της Πανελλαδικής Εθελοντικής Εκστρατείας για το περιβάλλον Let's Do It Greece. Επίσης, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα για την Κύπρο. Και μια τελευταία δράση έχει να κάνει με τον Καδάφη, η οποία αφορά το Καδάφη Σπάει Σχολείο. Πραγματοποιήθηκε την επίβλεψη της κυρίας Καλύβα και της κυρίας Αργίου, όπου τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη μουσική, προσπαθούσαν να συνδέσουν διάφορα κείμενα. Και ένα ενδεικτικό κείμενο φαίνεται στη διαφάνειά μας. Επίσης, είχαμε διάφορες συμβραβεύσεις όσον αφορά το σχολικό εκφοβισμό. Πιο πάνω από μια διαφάνεια, συγγνώμη κιόλας. Είχαμε μια διάκριση όσον αφορά το σχολικό εκφοβισμό. Είχε με τη βοήθεια, βασικά, με την κυρία εγώ και η κυρία Σεργίου, είχαμε πραγματοποιήσει με τους μαθητές της Β' και Γ' τάξης ένα λογότυπο, είχαμε σχεδιάσει ένα λογότυπο για το σχολικό εκφοβισμό. Είχε διακριθεί ως το καλύτερο στο Μνημόνιο Ελλήνων. Για μία ψήφο αλήθεια είναι δεν επιλέχθηκε στην περιφέρεια Ηπείρου. Και στο τέλος, στην επόμενη διαφάνεια, είναι το μεγάλο βραβείο το οποίο μας το παρέδωσε, μας το έδωσε μάλλον ο πατέρας Σταύρος, σε μια οργάνωση που πραγματοποιήθηκε από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και αφορά την ιστορία του σχολείου. Ένα κομμάτι αυτού του βίντεο φροντίσαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο. Θα σας δείξουμε τώρα γιατί έχει να κάνει πρόκληση αφορά μάλλον και την ιστορία του εκκλησιαστικού λυκείου. Από μένα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο μας.
απόψη με αυτό. Να και δεν έχουμε ήχο, θα το αφήσουμε μετά από κάνει συντομεύσεις. Έχει τελειώνει το αφήνει συντομεύσει. Παίζει, νομίζω ότι η εικόνα έχει τις λέξεις. Δύσκολο να διαβάσει και κάποιος τις γλεζάντες. Σταύρος Φακιανάκη. Θα εισηγηθούν το θέμα η δευτεροβάθμια εκπαιδευτική εκπαίδευση μετά την μεταπολίτευση, η περίπτωση της Πάτρας 1977 έως σήμερα. Ευχασμιότατε, ευεσιμολογιότατε Πατέρ Σταύρο, προϊστάμενε της θρησκευτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ευλογημότατε κύριοι καθηγητές, κύριε Σύμβουλε, κύριε Διευθυντά του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Λαμίας, ως φιλόξενο σχολείο, κύριοι καθηγητές, συνάδελφοι, ομογάλακτοι και ιεροσπουδαστές της γαλακτοτροφούσης και γαλακτοτροφουσάσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Χαίρομαι που είμαστε σήμερα όλοι εδώ και μιλάμε για την ιστορία των σχολείων μας. Υποκλίνομαι στα δύο προηγούμενα σχολεία, η Περαιονόβια
για δύο λόγους. Για την Πατμιάδα, στην οποία δεν ξέρω αν δεν υπήρχε, αν είχα φοιτήσει, αν σπούδασα και εγώ και ο αδερφός μου, επειδή γεννηθήκαμε σε ένα πολύ μικρό νησί στα παράλια της Τουρκίας και δεν υπήρχε γυμνάσιο λύκειο. Και όποτε αναφέρομαι στην Πατμιάδα, αναφέρομαι με πολύ συγκίνηση και για το λόγο ότι το σχολείο το δικό μου, δεν θα έλεγα ότι είναι υπηοβατή μπροστά στα δύο προηγούμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει και εμείς έχουμε, να πω, ανδρωθεί, διότι και το δικό μας σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 1947, μεταφερόμενο από την Κέρκυρα και λειτουργήσε για πρώτη φορά ως ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο. Για να μην φάω το χρόνο, επειδή τα 15 λεπτά είναι πράγματι μικρός ο χρόνος, θα δείξουμε παράλληλα με τις δικές μας τις παρουσιάσεις και των δύο μαθητών μας ένα μέρος από το φιλμ, από την ιστορία του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών. Ένα μέρος, επαναλαμβάνω, και για το οποίο μοιραστήκαμε το μεγάλο πανελλήνιο βραβείο με το Εκκλησιαστικό Λύκειο της Βελά και μας επέδωσε ο κατήρ Σταύρος, προϊσταμενός μας. Θα το δείχνουμε λοιπόν παράλληλα, ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο που ήδη μας έχει ξεφύγει και επίσης να δείξουμε ορισμένα διαγράμματα που έχουμε κάνει από το 1976, γιατί με αυτό το κομμάτι θα ασχοληθούμε χρονικά, από το 1976 μέχρι σήμερα, ορισμένα διαγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ κατατοπιστικά, για να δούμε και από εκεί πώς εξελίσσεται η πορεία των εκκλησιαστικών σχολείων από το 1976, τα ΜΕΘ μέχρι και σήμερα. Αυτά λοιπόν θα τα βλέπετε παράλληλα, ώστε να μην φάμε χρόνο. Να ξεκινήσουν λοιπόν ο μαθητής μας της τρίτης τάξης, είναι και οι δύο της τρίτης τάξης. Πέρυσι είχαν κάνει αυτή τη δουλειά με το καθηγητή κύριο Νικόλα Κώστανο, ο οποίος δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί ανήκει στο Εκκλησιαστικό Λύκειο των Χανίων, καθώς και ο καθηγητής της πληροφορικής μας, που θα μας βοηθήσει στις προβολές, τον κύριο Βασίλη Μούτσικα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον μαθητή μας Γιάννη Ρέτζο, να μας πει ένα πολύ μικρό ιστορικό για του σχολείου μας. Σύντομο ιστορικό του Εκκλησιαστικού Σχολείου Πατρών. Μετά τη μεταπολίτευση, 1974, ιδρύθηκε στην Πάτρα το Μέσο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Πατρών, με τριετή φοίτηση, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 178 κάθετος 1976, αντί του Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Πατρών, που είχε ιδρυθεί με το Βασιλικό Διάταγμα στις 23 Δεκάτου του 1947. ΘΕΠ 235, τεύχος πρώτο, το 1947 και καταργήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 487 κάθετος 1971. Το Μέσο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο αντιστοιχούσε στο Τριτάξιο Γυμνάσιο και σκοπό είχε την επιμόρφωση εκτός των λαϊκών σπουδαστών, των κληρικών που είχαν χειροτονηθεί με μειωμένα ποσότητα για την επάντρωση ενωριών της ΠΕΔΜΟ. Στο ΜΕΘ Πατρών φοίτησαν 100 μαθητές, κληρικοί και λαϊκοί. Από τους λαϊκούς, σχεδόν όλοι χειροτονήθηκαν ιερείς. Επίσης, από τους απόφοιτους, 30 μαθητές συνάχισαν τις σπουδές τους στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών και στη συνέχεια 13 έδωσαν εξετάσεις και εισήχθησαν κυρίως στο ποιμαντικό τμήμα των θεολογικών μας σχολών. Με το Προεδρικό Διάταγμα 100 κάθετος 1979,
Το ΜΕΘ Πατραών μετατράπηκε σε τετρατάξιο εκκλησιαστικό λύκειο ΦΕΚ 152 κάθετος 1979 τέφος Α και λειτουργήσε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1979-1980. Έκτοτε λειτουργεί χωρίς καμία διακοπή. Μέχρι και το σχολικό έτος 1987-1988 λειτουργούσε και οικοτροφείο για τους σπουδαστές, που προέρχονται από περιοχές εκτός Πατρών. Κάλυπτε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Η λειτουργία του οικοτροφείου ανεστάλλει λόγω ελλείψεως προσωπικού στην αρχή και κατόπιν λόγω μη υπάρχοντος καταλλήλου κτηρίου να στεγάσει και το οικοτροφείο. Το εκκλησιαστικό λύκειο Πατρών μέχρι και το σχολικό έτος 2005-2006 χωριζόταν σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιελάμβανε και περιλαμβάνει τις τρεις λυκειακές τάξεις, τις οποίες όταν τελειώσει ο μαθητής παίρνει απολυτήριο λυκείου και έχει τη δυνατότητα να δώσει γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές. Το δεύτερο τμήμα περιελάμβανε την τετάρτη τάξη, στην οποία ενεγράφονταν απόφοιτοι του τριταξίου εκκλησιαστικού λυκείου, αλλά και απόφοιτοι των διάφορων άλλων τύπων λυκείου της χώρας μας. Μετά την περάτωση των σπουδών της τετάρτης τάξης, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές ή να χειροτονηθούν ιερείς κατατασσόμενοι στη β' μισθολογική κατηγορία. Με το νόμο 3432, κάθετος 2006, καταργήθηκε η τετάρτη τάξη και τη θέση της πήρε το Εκκλησιαστικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΙΕΚ, Τμήμα Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση. Η εργασία για την ιστορία του σχολείου μας στηρίχθηκε κυρίως στο αρχαιοστάσιο του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων διευθυντού του Μέσου Εκκλησιαστικού Φροντιστήριου Πατρών και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών. Συμπεριλαμβάνονται δύο πράξεις του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών του 1979. Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων διευθυντού του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών από το 1979 μέχρι σήμερα. Δύο βιβλία πράξεων συλλόγου καθηγητών Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών του 1979 έως και σήμερα. Πρωτόκολλο βιβλιοθήκης Μέσου Εκκλησιαστικού Φροντιστήριου Πατρών και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών. Βιβλίο Βιβλιοθήκης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών 2014. Μισθολόγιον ΜΕΦ από το 1977 έως και το 1980. Βιβλίο Μισθοδοσίας από το 1981 έως και το 1991. Βιβλίο Μισθολογικού Μητρώου από το 1992 έως και το 1996. Βιβλίο Μη Ανανοσίμου Υλικού από το 1977 έως και σήμερα. 8 πρωτόκολλα αλληλογραφίας του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών από το 1979 έως και σήμερα. 2 μητρώα μαθητών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών από το 1979 έως και σήμερα. Ειδικό μητρώο γενικών εξετάσεων Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών από το 1983 έως και το 2001. Βιβλίο μητρώου μαθητών Τετάρτης Δικείου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών του σχολικού έτος 2004-2005 έως και το 2005-2006. Και 18 ημερολόγια σχολείου από το 1982 έως και το 2015. Επίσης, οι μαθητές της δευτέρας τάξης του λυκείου μας του σχολικού έτους 2015-2016, η σημερινή τρίτη τάξη δηλαδή, πήραν συνέντευξη από τον πρωτοπεσβύτερο πατήρ Νικόλαο Σκαδαρέση, ο οποίος από το 1976 υπηρετούσε ως υποδιευθυντής στο Μέσο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Πατρών και στη συνέχεια ως διευθυντής του Τετραταξίου Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών μέχρι το 2006. Από τον σημερινό διευθυντή του σχολείου μας, κ. Ιωάννη Κότορο, ο οποίος υπηρετεί στην εκκλησιαστική εκπαίδευση από το 1980 και στην Πάτρα από το 1983 μέχρι σήμερα. Από τον πρωτοπεσβύτερο πατήρ Δημήτριο Παπαγεωργίου, γραμματέα του Μέσου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου και στη συνέχεια του Τετραταξίου Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, ο οποίος υπηρετούσε στο σχολείο από το 1977 μέχρι και το 2012. Και επίσης πήραμε συνέντευξη και από υποφύτους του Μέσου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου και του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών. Όλοι εδώ ο κύριος Καμαρδίνας, αλλά επειδή τον γνωρίζω θα μου δώσει και την παραπάνω.
Είμαστε παλιοί εδώ της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, αλλά και δεν είναι γουρλής, διότι από όλα τα εκκλησιαστικά δίκτυα που πέρασε, κλείσαν όλα. Από το Κυρκής, από τη Νέα Καρβάλη έκλεισε. Κυρκής έκλεισε. Κατερίνη έκλεισε και εγώ δεν σε έκλεισε. Αν δεν τελειώσει τις 10 λεπτά, θα στην πάτα. Φροντίστε να είστε. Ο μαθητής μας είπε ότι είναι από το 1980 στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, διορίστηκε στο Καρπενήσι και αυτό έκλεισε δυστυχώς. Αλλά θα πρέπει να επισημάνω, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι από το 1967 μέχρι το 1974 ήμουν μαθητής της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, της πάλι ποτέ διαλαμβάνω. Και γι' αυτό έζησα τη μεταρρύθμιση του 1971, όπου οι σχολές, τις σχολές της Εκκλησιαστικής, τις ανέλαβε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πριν πω λοιπόν στην περίοδο την μεταπολιτευτική, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι από το 1971 η εκκλησιαστική εκπαίδευση πέρασε στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας, που την αναδιάρθρωσε σε πρώτον σχολές βασικής εκκλησιαστικής παιδείας, βαθμίδιας μέσης και ανώτερης, για κληρικούς και υποψήφιους κληρικούς, μοναχούς ή μοναχές, 2 χρόνια, ιεροψάρτες, 2 χρόνια, διακόνησες, αδελφές νοσοκόμους. Δεύτερον, σε σχολές συμπληρωματικής εκκλησιαστικής παιδείας για λαϊκούς ιεροκήρυκες, καθηγητές, αρχηγούς ενωριακών κέντρων νεότητας, αρχηγούς θερινών κατασκηνώσεων και αρχηγούς κύκλων ατομικής, επικοδομητικής και κοινωνικής δράσης. Και τρίτον, σε σχολές επιμόρφωσης για το προσωπικό των διαφόρων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Βασικά λειτουργήσαν οι επτατάξιες ιερατικές σχολές αντί για τις παλιές εξατάξιες. Εγώ για να γραφτώ το 67 έπρεπε να είχα ενδεικτικό της Δευτέρας Γυμνασίου. Να τελειώσω λοιπόν τη Δευτέρα Γυμνασίου για να γραφτώ στην πρώτη τάξη των εκκλησιαστικών τότε σχολών. Και οι ανώτερες ιερατικές σχολές 2 χρόνων, αντί για τα ανώτερα εκκλησιαστικά φροντιστήρια, τα ιεροδιδασκαλία 3 χρόνια και η Εκκλησιαστική Ακαδημία, ανώτερη σχολή Ορθόδοξων Σπουδών, 4 χρόνια. Οι σχολές αυτές απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους που θα ακολουθήσουν τον ιερατικό κλάδο. Με το Βασιλικό Διάταγμα 487-71 αναστέλλεται η λειτουργία της Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας Αναστασίας, Κορίνθου και των ανετέρων εκκλησιαστικών φροντιστηρίων Βόλου, Καλαμάτας, Κατερίνης και Πατρών από το σχολικό έτος 1971-72. Το χρονικό διάστημα που ερευνάει η εργασία μας διαπιστώνει μια συνέχεια της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής με μοναδική προσπάθεια αυτονόμησης της Εκκλησίας από την κρατική εποπτεία και έλεγχο να καταγράφεται την περίοδο της δικτατορίας επί Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Η εκκλησιαστική παιδεία παραμένει κρατική υπόθεση όταν στο σχετικό πρόσφατο παρελθόν η Εκκλησία ανέλαβε την ευθύνη της δικής ως λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων και εκκλησιαστικών σχολών, έγινε περισσότερο σαφές ότι η εκκλησιαστική εκπαίδευση δεν μπορεί να υπάρξει τώρα δυστυχώς, ευτυχώς, χωρίς το κράτος, χωρίς την εξάρτησή της, όχι μόνο οικονομική από αυτό, αφού από τότε δεν έπρεπε να κατευθύνει τα πράγματα η ειδική διεύθυνση του ΙΠΕΠ. Ο εκδυτικισμός της πολιτικής ζωής, η εδραίωση της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας θα οδηγήσουν σε ένα εκδυτικισμό και των πρακτικών εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Επιχειρείται μια αστικοδημοκρατική μεταρρύθμιση το 76-77 με πολλά κοινά στοιχεία με αυτήν του 1964, μέσα όμως σε διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Το πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών λογικών αυτής της περίοδου είναι ότι το σχολείο αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κοινωνικοποίησης του ατόμου, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Μετά τη μεταπολίτευση επί Υπουργείας Γεωργίου Ράλη, η εκκλησιαστική εκπαίδευση επανέρχεται στο κράτος, ύστερα από αίτημα της ίδιας της Εκκλησίας. Ένας από τους λόγους ήταν ότι η Εκκλησία είχε οικονομικές δυσκολίες
και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων. Η συγκεκριτική έκθεση επί του σχεδίου νόμου περί εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως στις 7 Δεκάτου του 1976. Και για να, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τους σταθμούς αυτής της περίοδου. Ο ένας λοιπόν σταθμός είναι ότι με τον νόμο 1025 του 1977 οι επτατάξιες εκκλησιαστικές σχολές γίνονται τριτάξια εκκλησιαστικά γυμνάσια και τετρατάξια εκκλησιαστικά λύκεια, τρεις τάξεις του λυκείου, συν μία τάξη την Τετάρτη, η οποία ήταν καθαρά θεολογικά μαθήματα. Θα πούμε παρακάτω τι πάθαμε. Έτσι, με αυτόν τον τύπο των λυκείων λειτουργούν 20 τετατάξια λύκεια και γυμνάσια και έχουμε και τα 4 εκκλησιαστικά φροντιστήρια της Καλαμάτας, των Αθηνών, της Καρδίτσας και της Κατερίνης. 4, επαναλαμβάνω, μέσα εκκλησιαστικά φροντιστήρια, τα οποία ήταν μια αντιστοιχία με τα εκκλησιαστικά γυμνάσια. Αυτός ο τύπος σχολείου εκκλησιαστικού είναι μέχρι το 98-99, διότι τότε έχουμε τη μεταρρύθμιση επί Υπουργείας Γεράσιμου Αρσένη, αλλάζει ο τύπος του λυκείου και γίνεται το ενιαίο λύκειο και εμείς τα ενιαία εκκλησιαστικά λύκεια ακολουθούμε τα ορολόγια προγράμματα του ενιαίου λυκείου και απλώς προσθέτουμε τα μαθήματα ειδικότητας. Αυτό βέβαια γίνεται από το 1976 σχεδόν μέχρι σήμερα. Το ξέρει πολύ καλά ο προϊστάμενος της θρησκευτικής εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ο πατήρ Σταύρος, που κάθε φορά γίνεται αλλαγή σε ένα σύστημα, αμέσως συγκαλείται το Εποπτικό Συμβούλιο και ως προς τα μαθήματα της γενικής παιδείας παραμένουν τα ίδια, με ελάχιστες, όχι αφαιρέσεις μαθημάτων, αλλά να κόψουμε καμία ώρα για να προσθέσουμε τα μαθήματα ειδικότητας. Και αυτό γίνεται για να υπάρχει πλήρης ισοτιμία με τα άλλα λύκεια, γιατί θυμάμαι με τη μεταρρύθμιση Αρσένη ότι είχαμε ερωτηθεί αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον παλιό τύπο λυκείου, αλλά είπαμε όχι, δεδομένου να υπάρχει αυτή η ισοτιμία. Εδώ τα σχολεία μας παθαίνουν το εξής. Με τη μεταρρύθμιση Αρσένη καταργείται η ποσόστοση των μαθητών μας, των αποφύτων μας στις θεολογικές σχολές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν είδατε το διάγραμμα 21, 22 και 23, προς το τέλος της δεκαετίας του 90, φθήνει, εγώ θα έλεγα με γεωμετρική περίοδο, το μαθητολόγιο, ο αριθμός των μαθητών των σχολείων μας. Γιατί ήταν ένα πολύ σοβαρό κίνητρο να έρθουν μαθητές στα εκκλησιαστικά λύκεια για να μπορούν να σπουδάσουν στις θεολογικές και στις ανώτερες ιερατικές σχολές και μετέπειτα ανώτατες ακαδημίες. Δεν ξέρω αν το έχετε αυτό. Α, το 22, εδώ βλέπετε προς το τέλος της δεκαετίας του 90, αυτός ο αριθμός των μαθητών μας σταδιακά φθήνει. Για να περάσουμε στο νόμο 3432 του 2006, που εκεί συντελούνται δύο σοβαρές, κατά την άποψή μου, αλλαγές. Η μία είναι ότι καταργείται η τετάρτη τάξη του εκκλησιαστικού λυκείου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι 42 θεολογικές ώρες του εκκλησιαστικού σχολείου γίνονται 12. Ήμουνα τότε στην Επιτροπή μαζί με τον συνάδελφο τον Πέτρο τον Κόρδα, ο οποίος είναι εδώ.
και κάναμε κάποιες παραστάσεις στον Υφυπουργό τότε, τον κύριο Καλό, επί Υπουργείας Πούτσικου ήταν αυτό, και του είπαμε ότι αποχρωματίζεται εντελώς το εκκλησιαστικό σχολείο με την κατάργηση της τετάρτης τάξης. Εν πάση περιπτώσει δεν καταφέραμε κάτι, τίποτε, μέχρι σήμερα λειτουργεί το τριτάξιο εκκλησιαστικό λύκειο χωρίς την τετάρτη τάξη. Η μία πράξη για μένα ήταν απαράδεκτη, ήταν αυτή. Τότε βέβαια πρωτοστάτησε στην ψήφιση αυτού του νόμου ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, αλλά όμως δεν φανταζότανε ότι θα καταργηθεί η τετάρτη τάξη, γιατί μετά μας είπε ότι άλλο νομοσχέδιο φανταζόταν, άλλος παρουσιάστηκε, άλλο πράγμα ψηφίστηκε. Ένας άλλος σταθμός στην ιστορία των σχολείων μας, της περίοδου αυτής, είναι η κατάργηση ή η συγχώνευση κάποιων σχολείων. Και επιτρέψτε μου να τα αναφέρω. Με τη λήξη του σχολικού έτους 2009-2010 επί Υπουργείας Διαμαντοπούλου καταργούνται τα σχολεία του Καρπενησίου και του Βόλου. Καταργούνται. Συγχωνεύονται με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2009-2010 εκκλησιαστικά και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Καβάλας με το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη. Συγχώνευση. Το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κυρκής με το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Τίνου με το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Πάτμου και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια Τίνου, τα γυμνάσια. Τα γυμνάσια με το Λύκειο της Πάτμου και τα Λύκεια Τίνου και Βορείου Αιγαίου Χίος με το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πάτμου με έδρα την Πάτμου. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου με το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών με έδρα την Πάτμου. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών με το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Αθηνών με το υποίδρυση Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, όπου εδρεύει η Ριζάριος Εκκλησιαστική Σχολή. Για την μεταγραφή των μαθητών, τη μετάθεση, μετάταξη και μετακίνηση ή ένταξη του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, τη μεταφορά και παράδοση του μαθητικού αρχείου, την παράδοση της βιβλιοθήκης των επίπλων, του επιστημονικού εξοπλισμού και των λοιπόν ειδών των μεταγραφημένων και συγχωνευμένων κατά περίπτωση σχολείων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Δηλαδή που έπρεπε να μεταφερθούν βιβλιοθήκες και άλλα μαθητολόγια κλπ. Και το περιοριακό στοιχείο, το κινητό εννοείται, στα σχολεία τα οποία συγχωνεύτησαν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για τα αναλυτικά προγράμματα, για τον τρόπο υπηρεσιακής κατάστασης των καθηγητών. Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι ένα αρνητικό στοιχείο. Από το 1971 που πήρε τις σχολές η Εκκλησία της Ελλάδος, η Σύνοδος, από τότε έχουν να τυπωθούν εγχειρίδια για τα σχολικά, για τα μαθήματα της ειδικότητας. Στο προηγούμενο τοπικό συμβούλιο, το οποίο συμμετείχα, πήραμε μία απόφαση και εγκρίθηκε ένα κοντήλι, αλλά δεν ξέρω, ο πατήρ Σταύρος μπορεί σε αυτό να μας κατατοπίσει, πού βρίσκεται η υπόθεση. Ένα κοντήλι το οποίο ήταν αρκετά σοβαστό, από ό,τι θυμάμαι 1.600.000 ευρώ, για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων των μαθημάτων ειδικότητας, τα οποία, επαναλαμβάνω, είχε επιμεληθεί η Ιερά Σύνοδος το 1971. Αλλά αυτά ήταν γραμμένα στην καταλέγουσα και έπρεπε να γίνει κάτι. Αυτό είναι ένα έλλειμμα, πιστεύω. Τα αναλυτικά προγράμματα ως προς τα μαθήματα της γενικής παιδείας είναι όπως συμβαίνει και με τα γενικά λύκεια, όπως ανατολισμοί, κατευθύνσεις, να μην σας τρώω το χρόνο.
Επίσης, ένας άλλος σταθμός είναι ότι ελεγράφησαν και κορίτσια παθήτριες στα εκκλησιαστικά σχολεία. Εδώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Σε όλες τις μεταβολές έχω εδώ μεταξύ εδώ όλους τους νόμους, προεδρικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα, αναγκαστικούς νόμους που διέπουν την εκκλησιαστική εκπαίδευση, είναι εδώ, θα τα καταθέσω, και, καθώς και όλες τις εφημερίδες της κυβερνήσεως, τα ΦΕ, θα τα καταθέσω για την δική σας, πιστεύω ότι θα τα έχετε δηλαδή στα αρχεία των σχολείων σας. Ενώ λοιπόν σε όλα τα βασιλικά διατάγματα, σε όλους τους αναγκαστικούς νόμους, τα προεδρικά διατάγματα και λοιπά, που διέπουν την εκκλησιαστική εκπαίδευση, όλα λένε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της μόνιμης συνοδικής επιτροπής επιμορφώσεως εφημεριακού κλήρου και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, κατόπιν γνώμης του εποπτικού συμβουλίου. Είναι η μοναδική, θα έλεγα, μεταρρύθμιση, γιατί πρόκειται για μεταρρύθμιση. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, διότι όταν εγώ ήμουν μαθητής, απαγορευόταν να διοριστεί και καθηγήτρια, γυναίκα. Επομένως, θεωρώ ότι είναι μια μεταρρύθμιση για τα σχολεία μας. Εδώ λοιπόν έγινε με μια υπουργική απόφαση, την οποία, αν θυμάμαι καλά, υπογράφει ο υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκου Έζος, και δεν αναφέρεται πουθενά κατόπιν γνώμης ή σύμφωνης γνώμης ή εισηγήσεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και παρατηρείται το γεγονός, άλλοι Μητροπολίτες να θέλουν, άλλοι να μην θέλουν, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη σημερινή κατάσταση. Θα μπορούσε λοιπόν η Εκκλησία, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, να έχει και αυτή μία άποψη της Ιεραρχίας πάνω στο ζήτημα των μαθητριών. Έφυγα το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχατε την καλοσύνη.